Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα. Άλλη μία τρίτη στις ιστορικές διαδρομές με τον Δημήτρη Νικολούλια. Σήμερα ακόμα μία φορά καλεσμένος μας ο Χρήστος Αρβανιτίδης, ο οποίος έχει έρθει από ένα πρόσφατο ταξίδι που έχει κάνει στην Κωνσταντινούπολη και για το οποίο βρίσκεται εδώ να μας μιλήσει σήμερα για τις εντυπώσεις του και για πολλά άλλα διάφορα τα οποία θα μας εκμεύσει σιγά σιγά μέσα από τις διαδρομές που έκανε. Και όχι από εμάς δηλαδή, εμείς θα σου εκμεύσουμε. Ναι. Ναι. Και σήμερα 24 Μαρτίου του 2015 έχουμε επιλέξει η επιλογή του σημερινού θέματος να είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία που είχες κάνοντας αυτό το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Θα μας πεις πώς, που πήγατε, τι είδατε, τι ήταν αυτό που σε παρακίνησε, τι σου έφερε στις μνήμες σε σχέση με την παρουσία και την διαδρομή των όσων εμπλέκονται μέσα σε όλο αυτόν τον πολιτισμό που έχει σταθεί εκεί σε αυτό το τρίστρατο σταυροδρόμι των διαφόρων κόσμων. Και να ξεκινήσουμε. Δεν ξέρω από πού μπορεί κάποιος να ξεκινήσει. Δηλαδή, Κωνσταντινούπολη είναι μια πόλη η οποία είναι συναισθηματικά φορτισμένη. Ή ακριβέστερα φορτίζει τέλος πάντων το συναισθηματισμό των Ελλήνων. Και όχι μόνο, και στις δύο περιπτώσεις και φορτίζει και είναι και φορτισμένη. Και πιστεύω ότι φορτίζει και αυτούς τους δύο τεράστιους διαφορετικούς κόσμους που άλλοτε υπήρχαν και τώρα υπάρχουν εκεί. Πάντως, και αυτούς που θα ήθελα να υπάρχουν και δεν υπήρξαν ποτέ. Όλοι μαζί είναι. Και το πιο πιθανόν και αυτόν τον κόσμο ο οποίος θα υπάρξει. Ναι. Περισσότεροι έχουν τέλος πάντων μία προκατηλημένη εικόνα σχετικά με την Κωνσταντινούπολη. Και υποθέτω σχετικά γιατί το με λες την Τουρκία αυτό, ολόκληρη. Γιατί κάτι το οποίο το διαπίστωσα εγώ στο ταξίδι. Ναι. Θα αφήσω δηλαδή σε δεύτερο επίπεδο την προσωπική μου, ας πούμε, την συναισθηματική φόρτιση. Έτσι, θα πω ότι είδα πολύ πολύ... Ως ένας ταξιδιώτης περιηγητής καταγραφέας. Ναι, αλλά στο στυλ ακριβώς του Bilbo Baggins από το Hobbit. Δηλαδή κάποιος, ναι, ο οποίος έφτασε να το κάνει το ταξίδι, να το ξεκινήσει να το κάνει πολύ απότομα και χωρίς να έχει κανένα ιστορικό επιθυμίας να το κάνει. Ναι. Ίσα ίσα δηλαδή το αντίθετο, εγώ ήμουν από εκείνους οι οποίοι δεν ήθελαν να πάνε, αλλά τέλος πάντων να το αφήσουμε για δεύτερο επίπεδο αυτό. Ναι. Θα επανέλθουμε όμως αυτό. Ναι, θα επανέλθουμε, ναι, γιατί ίσως περιγράφει την κατάσταση αρκετών νεοελλήνων, τουλάχιστον της δικής μου της γενιάς, έτσι, η οποία έχει κάποιους ιδιαίτερους λόγους να έχει μια ορισμένη αντιμετώπιση στο θέμα. Ναι. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι η πρώτη εντύπωση την οποία εμένα μου δημιούργησε το ταξίδι, όχι η πόλη ίδια, είναι ακριβώς το σε πόσα διαφορετικά επίπεδα και πολλές φορές ασυνάρτητα και συγχεόμενα μεταξύ τους επίπεδα, ναι, αντιμετωπίζει ο συναισθηματικός κόσμος των Νεοελλήνων το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Δηλαδή υπάρχει, έτσι για να χρησιμοποιήσω και την Τουρκία, υπάρχει ένας αχταρμάς, ας πούμε, στην ψυχή τους, ο οποίος προέρχεται από το τι έχουν κάνει στο σχολείο ή το τι θυμούνται ότι κάνανε στο σχολείο, το πόσο πολύ μισούσαν τη βυζαντινή ιστορία στο σχολείο, και το πώς μαθαίνεται η ιστορία βυζαντινή, έτσι, και το πώς μαθαίνεται η βυζαντινή ιστορία, ναι. Καλά, ας πούμε ότι και οι πιο παλιές γενιές τη διδαχτήκανε κάπως συστηματικά, ακόμα και αν δεν τους άρεσε. Οι καινούργιες είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν θέλω να το συζητήσω. Το τι τέλος πάντων προϋπήρξε στις σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας και το πώς αυτές, ας πούμε, εξελίσσονται αυτή τη στιγμή και αυτή την εξέλιξη πώς την αντιλαμβάνεται ο καθένας. Και κυρίως, μα κυρίως αυτό το πράγμα, του οποίου είναι τερατώδης τέλος πάντων η συμμετοχή,
και εμφανίζεται σε εντελώς δεύτερο επίπεδο, ουσιαστικά σαν ένα αποθυμένο, είναι το τι επίδραση έχουν στην κουλτούρα, ας πούμε, και στην ψυχοσύνθεση των νεοελλήνων της τελευταίας 15ετίας, να το πω έτσι, τα τουρκικά σύριαλ. Α, καλά, ναι. Αυτό είναι κυριολεκτικός τερατώδες. Δηλαδή το πώς έχει έρθει και έχει επικαλύψει ο μανδύας της ταυτίσεως ή μη ταυτίσεως, τέλος πάντων, με τα πρόσωπα και τις καταστάσεις τις οποίες επιδεικνύουν, ας πούμε, τα τουρκικά σύριαλ σαν την τρέχουσα ζωή στην Τουρκία, το πώς αυτό το πράγμα έχει επικαλύψει την οποιαδήποτε ιστορική μνήμη την οποία μπορεί να έχουμε από την περιοχή ή νομίζουμε ότι έχουμε. Νομίζουμε ότι έχουμε, θα έλεγα. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους ίδιους τους Τούρκους. Και αυτοί νομίζουν ότι έχουν. Οι Τούρκοι για εντελώς άλλους λόγους. Για άλλους λόγους, ναι. Οι Τούρκοι διότι υπέστησαν μία, ας πούμε, επιβολή ταυτότητος ξαφνικά, τη στιγμή κατά την οποία οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν κάτι άλλο και όχι Τούρκοι. Αλλά για τους Έλληνες το πράγμα είναι πολύ διαφορετικό, διότι το να βλέπεις, ας πούμε, μία σύγχυση μεταξύ του απογόνου, του προελθόντος από τις χαμένες πατρίες, όπως θέλει να το λέει και ο ίδιος, με την επιθυμία του τη διακαεί, να λιποθυμήσει στα πόδια Τούρκου Μεγιστάνος, ας πούμε, του χρήματος σημερινού, είναι λίγο, πώς να το πω, μεταμοντέρνο. Ναι. Για να μην το πω εντελώς κακά, μετασημητικό ή μεταημιακό. Ναι. Λέει, αυτό είναι κακός. Δεν θα έλεγα ότι είναι κακά ή ότι γίνεσαι εσύ κακός. Είναι κακή η πραγματικότητα. Διότι αυτό το σημείο που έθιξες με το μετασημητικό ή μεταημιακό είναι ένα στίγμα το οποίο ο ίδιος ο Σιμίτης και η συναυτό θελήσανε να αφήσουν μαρκαρισμένο ως τέτοιο. Είναι κάτι ευρύτερο από το απλό το πολιτικό ή το μη στρατιωτικό. Όχι, είναι αυτό το πράγμα που λένε όμως ότι ήθελε ο Μήλος για να γυρίσει νερό, πήραμε και μέσα στον κουβά του, ρίξαμε και το νερό. Όχι, θέλω να πω το εξής, όχι τόσο το θέμα των ημείων το θέτω σαν ένα ορόσημο χρονικό στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Και αυτό κατασκευασμένο... Δεν έχει σημασία. Και... Ναι, το δέχομαι και εγώ αυτό. Μυθοπλασία μπόλικη. Το δέχομαι και εγώ αυτό το πράγμα, γιατί ενδεχομένως ποτέ δεν θα μάθουμε όλη την αλήθεια κλπ. Το ζήτημα είναι άλλο όμως. Είναι ότι η κυβέρνηση εκείνης της εποχής προώθησε εκ των υστέρων, και αυτό δεν είναι τόσο προφανές στον πολύ τον κόσμο, έτσι. Ναι, γιατί είναι κοντή μνήμη γενικώς ο νεοέλληνας, έτσι. Ναι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ το εξής, ότι από εκεί και πέρα προωθήθηκε μια νοοτροπία αντιμετωπίσεως όλων των πραγμάτων τα οποία έχουν σχέση με την ιστορία μιας χώρας, με τον πολιτισμό μιας χώρας, με την ψυχοσύνθεση του λαού μιας χώρας, με την, αν θέλετε, με την επιθυμητή τροπή της οικονομικής πολιτικής μιας χώρας, έτσι, όλα αυτά τα κατήφθηνε προς ένα δρόμο ο οποίος εκ των πραγμάτων θα δημιουργούσε μια τέτοια σύγχυση σε κάποιους οι οποίοι είχαν ένα, ας πούμε, υπόβαθρο, να μην το πω αυστηρά πολιτιστικό, αλλά τουλάχιστον ιστορικών μνημών και προσδοκιών, ας πούμε, το οποίο ήταν διαφορετικό. Λοιπόν, αυτή δηλαδή η επιβολή μιας άρδην διαφορετικής νοοτροπίας οικονομικής, μιας κουλτούρας, έτσι. Λοιπόν, οικονομικής και πολιτικής σε έναν λαό ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή άλλα πράγματα είχε στο μυαλό του, δημιούργησε μια σύγχυση τεράστια της οποίας θύμα, κυριολεκτικό θύμα, δεν το λέω με την αρνητική έννοια, έτσι, ή με την μονομερή, ας πούμε, από πέρας του Έλληνος, θύμα έπεσαν ουσιαστικές ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ναι. Όπως ήταν και παλιότερα, όταν δεν ήταν και τόσο πολύ αυστηρά ελεγχόμενα τα σύνορα και δει τα θαλάσσια και έβλεπες ότι υπήρχαν προσωπικές διμερείς σχέσεις με τους δύο λαούς, από τα νησιά στα παράλια και από τα παράλια στα νησιά, και ο ένας καλούσε τον άλλον στα γλέντια και στα πανηγύρια και στους γάμους και στα βαφτίσια και στις χαρές τους. Ναι. Αυτό ναι. Είμαι σε θέση να το ξέρω. Δηλαδή όλη η ανατολική
πλευρά της δικής μας σημερινής φυσικής οριοθέτησης των συνόρων μας, που είναι όλα νησιά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όλοι τους είχαν σχέσεις με τις αρχές της Μικράς Ασίας. Μάλλον δεν διακόπηκαν ποτέ. Όχι. Μάλλον δεν διακόπηκαν ποτέ. Και όταν αρχίζουν να διακόπτονται, διακόπτονται δια της επιβολής στρατιωτικών και πολιτικών μέσων. Ναι, ναι, καμία αντίρρηση. Καμία αντίρρηση. Αλλά θέλω να δηλαδή ο λαός, άμα αφηνόταν μόνος του, ναι, θα την έβρισκε πολύ... την ισορροπία. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ήθελα να καταλήξω, δηλαδή, μετά από κάποια πράγματα. Απλώς έχω την εντύπωση, τώρα πάλι δεν κάνει, αυτό ίσως να το πούμε από τόσο νωρίς, αλλά υποθέτω θα επανέλθουμε, έχω την εντύπωση ότι και οι δύο λαοί ως λαοί, οι οποίοι για μέναν, και αυτό το δέχομαι και για την εποχή κατά την οποία ήμουνα ακρεφνής αντίπαλος, τέλος πάντων, του τουρκικού καθεστώτος και της προσεγγίσεως με την Τουρκία, πώς να το πω, υπήρχε κάποια πράγματα που δεν τα συζητούσα καθόλου, πράγματα που τα έχω αλλάξει εντελώς. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι και εκείνη την εποχή ακόμα θεωρούσα ότι ελάχιστη διαφορά υπήρχε μεταξύ των δύο λαών. Εγώ πάντα πρέσβευα ότι οι Έλληνες δεν είναι, ας πούμε, το, πώς θα το πω ακριβώς, το προπύργιο της Ευρώπης έναντι της εισβολής της Ασίας. Είναι, είναι το προκεχωρημένο παρατηρητήριο της Ασίας στην Ευρώπη. Mm. Λοιπόν, ναι, είναι πιο σωστό. Είναι το προχωρημένο, το προκεχωρημένο φυλάκιο της Ασίας στην Ευρώπη. Άλλωστε, αν καθίσεις να σκεφτείς, ουσιαστικά εχθρικά μας βλέπουν οι εκ των Δυσμών και όχι οι εκ των Ανατολών. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, θα δεις ότι πιο εύκολα βρίσκεις συμμάχους, πραγματικούς συμμάχους στην Ανατολή. Στην Ανατολή. Από τη Δύση. Από τη Δύση. Ναι, εντάξει. Στη Δύση, αν μπορούσαν να μας βάλουν τα μάτια, θα μας τα βγάζουν. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός, ναι. Και το γεγονός αυτό, μάλιστα, ιστορικά έχει αποδειχθεί σε όλες τις διενέξεις που υπήρξαν. Πρακτικά από το σχήμα των εκκλησίων και μετά. Και αυτό. Και από την άλλη μεριά, το ότι οποιαδήποτε οπλική και στρατιωτική ενίσχυση και τεχνολογία και τεχνογνωσία μπορούσαν να έχουν οι Τούρκοι, την είχαν πάντοτε εκ των δυτικοτέρων μας. Α, ναι, εντάξει. Απλώς τώρα το ζήτημα της, πώς θα το πω, της διεισδύσεως, ας πούμε, και του πιανού ακριβώς το προκεχωρημένο φυλάκιο, ας πούμε, επί ασιατικού εδάφους αποτελεί Τουρκία, είναι άλλη ιστορία, για πιο μετά, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είναι προφανές, δηλαδή, από πολλά πράγματα αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής, ότι για να ξεκινήσω λίγο, δηλαδή, το ταξίδι, το διπορικό, ναι. Ότι εγώ ήμουν κάποιος ο οποίος είχε προχωρήσει μέσα σε τουρκικό έδαφος μετρημένα 42 βήματα. Σε τουρκικό έδαφος, όχι πέραν των τουρκικών συνόρων. Αν υπολογίσουμε και ένα ποτάμιο τμήμα, έχουμε και λέμε 77 μέτρα και άλλα 35, χονδρικώς 110-112 μέτρα ήταν το περαιξότερο το οποίο είχα προχωρήσει μέσα σε τουρκικό έδαφος μέχρι το τέλος του προηγούμενου μηνός, έτσι. Λοιπόν, τώρα πώς αυτό, πολύ απλό πράγμα, είχα πριν από πόσα χρόνια, 32 χρόνια και ήμουν διοικητής του φυλακίου στο Πίθιο, εκεί περνάει το τρένο από την Ελλάδα στην Τουρκία. Ναι. Ο απέναντι είναι μια γέφυρα 154 μέτρα, τα όρια είναι στη μέση. Την τεινάζουμε και εμείς, την τεινάζουν και αυτοί. Ποιος θα την τεινάξει πρώτος δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, ας πούμε. Από εκεί και πέρα το τρένο συνεχίζει και αν πηγαίνεις προς την Κωνσταντινούπολη, περνάει στο Ουζούνκιο Πρού, ας πούμε. Αντιθέτως έρχεται από το Ουζούνκιο Πρού και μετά συνεχίζει προς Δίκαια ή προς Αλεξανδρούπολη, αναλόγως το. Μάλλον προς Αλεξανδρούπολη, και έχει κάποια ανταπόκριση για δίκαια το τουρκικό τρένο. Τι συνέβαινε, ο δόκιμος, ο συνάδελφος, ο Τούρκος, ο οποίος ήταν στην άλλη άκρη της γέφυρας, ο οποίος συμπτωματικός εντελώς ήταν και αυτός μεταλλιολόγος μηχανικός, λοιπόν, από τη Σμύρνη, και μάλιστα από ό,τι θυμάμαι ο αδελφός του ήταν πιλότος σε φάντομ της τουρκικής αεροπορίας εκείνη την εποχή. Μιλάμε τώρα Οκτώβριο, 18 Οκτωβρίου τότε πρωτοποιώ εγώ, του 83.
κάποια στιγμή, μετά τις τρεις πρώτες τέσσερις μέρες που χαιρετιόμαστε στη Γεύρα, μου λέει έλα. Από εκεί και πέρασα και προχώρησα, λέω, όταν περίπου τα όρια του περιφραγμένου χώρου του φυλακίου του δικού του. Ναι, ναι. Επομένως, συνολικά 110 μέτρα από τη μέση του ποταμού, ας πούμε. Ναι, 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 έτσι, ναι, ναι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είχα προχωρήσει πιο μέσα. Και παρά το ότι δεν είχα ποτέ καμιά αρνητική εμπειρία από αυτόν, αντιθέτως είχα από έναν άλλον διοικητή φυλακίου στις Καστανιές, δηλαδή στον δρόμο προς την Αδριανούπολη, αρχιτέκτονας θυμάμαι ήταν αυτός, ο οποίος δεν ήθελε να βλέπει τους Έλληνες. Δηλαδή ήταν εντελώς το άλλο πράγμα, το εντελώς αντίθετο, ας πούμε. Λοιπόν, είχα μια νοοτροπία η οποία έλεγε εκείνη την εποχή ότι δεν πάμε στην Τουρκία. Διότι είναι εχθροί μας, διότι. Δηλαδή, εντάξει, το κλασικό ότι δεν έχουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό, παρόλο που ελάχιστα πράγματα ήξερα από τον τουρκικό λαό. Ήξερα ουσιαστικά όσους Τούρκους έβλεπα στη γραμμή των συνόρων, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα με τον τουρκικό λαό, αλλά με την κυβέρνησή τους τότε ήταν και καθαρά στρατιωτική, χωρίς επιφάσεις, ας πούμε. Δεν έχουμε, έχουμε πολλά και διάφορα να χωρίσουμε. Και γενικά υπήρχε τότε μια νοοτροπία, την οποία δεν ξέρω, ενώ μεταξύ των Ελλήνων οι οποίοι υπηρετούσαν, όχι μόνο του μονίμου προσωπικού του στρατιωτικού, έτσι, αλλά μεταξύ εκείνων οι οποίοι υπηρετούσαν τη θητεία τους. Και εκείνη την εποχή που πήγα εγώ, υπήρχε μια, ας πούμε, πώς να το πω, μια τάση να μην θεωρούν τον Εύρο. Και υποθέτω και τα νησιά, αλλά εγώ στην περιοχή της 16ης ημεραρχίας πήγα, να μην θεωρούν τον Εύρο, ας πούμε, σαν δυσμενή μετάθεση. Αλλά να κοιτάνε, να στέλνουν υποτίθεται εκείνη την εποχή την αφρόκρεμα του στρατού. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν μια τέτοια νοοτροπία η οποία έλεγε ότι άντε να γίνει κανένας πόλεμος με την Τουρκία. Είχαμε ελπίδες τότε να τον κερδίσουμε, τουλάχιστον τις πιστεύαμε. Λοιπόν, δηλαδή να τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Οπότε περιμέναμε ότι από αυτό το πράγμα, δηλαδή από τη στρατιωτική την αποτυχία, θα έπεφτε η Χούντα η τουρκική και επομένως θα ανέβαινε ένα καθεστώς με το οποίο θα είχαμε πιο, ας πούμε, πιο καλές σχέσεις, ναι. Λοιπόν, και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτοί όμως τις χούντες τις στρατιωτικές τις ρίχνανε και τις ανεβάζανε μόνοι τους. Ακριβώς αυτό το πράγμα, ναι. Αυτό, εντάξει. Θέλω να πω ότι από εκείνη την εποχή, λοιπόν, ας πούμε, και παρά το γεγονός ότι η απότερη καταγωγή μου από την Κωνσταντινούπολη είναι, ο πατέρας μου είχε πάει, ας πούμε, οι οποίοι είχαν φύγει η οικογένειά του το 1878, δηλαδή μετά τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, ως ένα ψηλό διωγμό που κάνανε τότε συνεργαστέντες με τους Ρώσους. Λοιπόν, αλλά πήγε τότε παιδάκι, ας πούμε. Και κοίταξε να δεις τώρα, σημειωτέω, είναι αυτό που λέει και η λαϊκή μουσα, τα ήθελε ο κόλος μας τότε. Διότι πήγαμε και ανακατευθήκαμε στα θέλω των δυτικών με το τι θέλανε να πάνε να κάνουν στην Ασκένδη. Άλλο αυτό, ναι, εντάξει. Έτσι, ναι, και αυτό, ναι, ναι, ναι. Και αυτό άνοιξε τις ορέξεις εκδίκησης των Ρώσων απέναντι στους Έλληνες. Ναι. Διότι στα καλά του καθουμένου βρέθηκαν οι Έλληνες να κυνηγάνε και να πολεμάνε τους Ρώσους από εκεί πέρα που δεν τους έπεφτε και λόγος. Αυτό ήταν το με τον Κρεμαϊκό. Ναι. Με τον Κρεμαϊκό ή και μετά το 19. Ναι. Όχι, εγώ λέω τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1878, τότε που ουσιαστικά απελευθέρωσαν τη Βουλγαρία και Σερβία, που αποκτήσανε εθνική οντότητα. Ναι, ναι. Λοιπόν, που οι Τούρκοι, τότε οι Ρώσοι φτάσανε μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Οι Τούρκοι μόλις φύγανε, μόλις αποσυρθήκαν από την Κωνσταντινούπολη και την Ανατολική Θράκη, οι Ρώσοι, παρεμπιπτόντως παρένθεση. Γεμίσανε το κενό. Ναι, άλλο θέλω να πω ότι ήταν τότε που φτιάχτηκε και η Αλεξανδρούπολη από τους Ρώσους. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν φύγανε λοιπόν οι Ρώσοι, οι Τούρκοι κάνανε ένα ψηλοδιωγμό εναντίον των Ελλήνων οι οποίοι είχαν συνεργαστεί. Και μάλιστα τότε συμπτωματικά έφυγε και η οικογένεια του πατέρα μου από την Κωνσταντινούπολη και το ένα κλάδος εκ των δύο της οικογένειας της μητέρας μου από τη Ραδεστό. Λοιπόν, ο πατέρας μου είχε την ευκαιρία να ξαναπάει το 29, το 30. Το 30, δηλαδή λιγότερο από 10 χρόνια, παιδί, κάπου εκεί. Τότε με τις καλές σχέσεις Βενιζέλου και Μάλου. Ναι. Την δεύτερη, την τελευταία πρωθυπουργία του Βενιζέλου. Ήταν το 32. Μπράβο. Ίσως ήταν το 31. Ίσως ήταν το 31 που είχε πάει. Λοιπόν, τέλος πάντων είχε πάει τότε και δεν ξαναπήγε. Έκτοτε η μητέρα μου, ας πούμε, η οποία ζει ακόμα, έλεγε ότι τον απέτρεψε αυτή. Ήθελε να πάει, λέει, τα τελευταία χρόνια και δεν τον άφησε. Πού να πας εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το έχει μετανιώσει, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι έχω δηλαδή καταγωγή από εκεί. Mm-hmm. Και παρά τα αυτά ήταν η νοοτροπία μου, ας πούμε, η νοοτροπία πολλών ή αν όχι των περισσότερων Ελλήνων εκείνη την εποχή, ότι όχι αυτούς ούτε να μην τους αφήσουμε, ας πούμε, ούτε γρόση. Έτσι, αυτό το πράγμα. Άκουσα εκ των υστέρων και ειλικρινά δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν πριν τα ίμια ή μετά αυτό. Είχε πει ο Ζουράρης κάποια στιγμή το εξής. Μία άποψη του Ζουράρη και μία του Μουτσόπουλου,
του καθηγητή της αρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη. Του συγχωρεμένου. Ναι, ο οποίος πέθανε, δεν έχει πολλά χρόνια δηλαδή. Πεθάνει, αλλά πέθανε. Μάλιστα ήταν και ο καθηγητής ο οποίος παρακολουθήσε τη διδακτορική διατριβή ενός πολύ καλού φίλου και συναδέλφου αρχιτέκτονα, ο οποίος έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Έχει κάνει αποτύπωση όλα τα τέμπλα του Αγίου Όρους. Α. Μόνος του. Ο Μουτσόπουλος ήταν και ιστοριοδήφης. Και δεν πρόλαβε να τελειώσει. Ξέρεις γιατί, τι έπαθε. Να δεις δηλαδή άλλου είδους καταστάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό. Πέθανε ο Μουτσόπουλος. Ναι. Αυτός δεν είχε ολοκληρώσει την εργασία του. Και επειδή ακούγανε ότι είναι του Μουτσόπουλου, δεν ανέλαβε κανένας δηλαδή σαν επιβλέπον του διδακτορικού. Ναι, μάλιστα. Κατάλαβα. Τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής, ότι άκουσα λοιπόν την, κάποια στιγμή που ειλικρινά δεν θυμάμαι αν ήταν πριν τα ίμια ή μετά, την άποψη του Ζουράριου του Μουτσόπουλου, οι οποίοι λέγανε, ο Μουτσόπουλος χρόνια πριν είχε ταξιδέψει ναι. μέχρι το βάθος ας πούμε της Τουρκίας, έτσι, ναι. λοιπόν, όπου είχε βρει μάλιστα και τουρκοκριτικούς, τους οποίους τους είχαν εξορίσει εκεί πέρα μετά από κάποια εξέγερση εναντίον του Αβδούλ Χαμίτ. Mm-hmm. Λοιπόν, τέλος πάντων, και έλεγε λοιπόν και λέγανε αυτοί λοιπόν ότι τι πρέπει να κάνουμε, όχι λέει να μην πάμε. Έχουμε, λέει, εφόσον έχουμε ρίζες, λέει, από εκεί, να πάμε με όλο το δέοντα, ας πούμε, σεβασμό, να δούμε δηλαδή τα μέρη μας, να δούμε τις καταβολές μας κτλ. Και ας μην δεν σημαίνει αυτό ότι εστερνιζόμαστε, ας πούμε, και την άποψη του τουρκικού καθεστώτος για την Ελλάδα. Λοιπόν, και είχα αρχίσει να βλέπω μια λογική σε αυτό το πράγμα. Περιττό να πω βέβαια ότι τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, ότι μετά την όλη την κατάσταση, τέλος πάντων, με τους φράγκους, ας πούμε, τους διαφόρους, ότι μου έφυγαν οι αναστολές για το ζήτημα. Και καλά, έχω αρχίσει πλέον να είμαι αναφανδόν υπέρ, ας πούμε, της συνεργασίας με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες, οποίες δεν ξέρω κιόλας, δηλαδή, ποια είναι ακριβώς, ας πούμε, η κατάσταση η οικονομική στην Τουρκία, δηλαδή τι αυτό το πράγμα μπορεί να σημαίνει, ποιοι θα ωφεληθούν και ποιοι δεν θα ωφεληθούν. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν μπορώ να σου πω πολλά πράγματα γι' αυτό, παρόλο το ότι κατά περιόδους, έτσι σαν σημεία σποτ, έχει τύχει και τα έχω παρακολουθήσει, αλλά όμως και από αυτό και μόνο έχω βγάλει ένα συμπέρασμα ότι η Τουρκία είναι μια εξαίχουσα περίπτωση που τη βλέπεις ότι ακριβώς με τα δεδομένα τα οικονομικά της, μια είναι του ύψους και μια είναι του βάθους. Καλά πηγαίνει σε γενικές γραμμές, αλλά ακούς ότι από εκεί που μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα ανάπτυξης, μετά έχει ένα τεράστιο πληθωρισμό ναι. που τον κυνηγάει ναι. τον ίδιο το λαό από πίσω και δεν τον αφήνει να ανασάνει. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, όλα αυτά τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι βγαίνουν μαγειρεμένα, δεν είναι πραγματικά μαγειρεμένα όχι. από το διεθνή παράγοντα της ναι, οικονομικής. Και είναι και λίγο, πώς να το πω, ακαθόριστο, γιατί όταν πηγαίνεις στην Τουρκία, να φτάσεις πάλι προφήστερο, αλλά δεν έχει σημασία, τουλάχιστον την εικόνα την οποία δίνει, ας πούμε, η οποία, από ό,τι λέγανε, αυτή που ξέρετε ήταν εικόνα της τελευταίας δεκαετίας, έτσι, δηλαδή μιας εκρηκτικά αναπτυσσομένη πόλεω για την Κωνσταντινούπολη. Και όχι μόνο, και μπορεί να δει την Άγκυρα. Όχι, όταν την ταξίδι, έχω δει. Εγώ έχει τύχει και έχω δει το άλμπουμ τη επίσκεψη του συγχωρεμένου βασιλιά Κωνσταντίνου, του Παύλου, όταν είχε πάει με τη Φρυδερίκη ως βασιλιάς της Ελλάδας. Δεκαετία του 50-55. Ναι. Με τον Τζελάλ Μπαγιάρ τότε. Ναι. Επί Τζελάλ Μπαγιάρ. Είχα δει τις φωτογραφίες που είχαν τραβήξει και από την Άγκυρα. Διάφορα σημεία της Άγκυρας και έλεγες ότι αυτό το πράγμα δεν είναι Ασία, είναι Ευρώπη. Ναι, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα το οποίο συνεχίζει και γίνεται, γινότανε και συνεχίζει και γίνεται τώρα, όπου όλα τα γερμανικά κυρίως κεφάλαια πηγαίνουν και πέφτουν σε αναπτυξιακά προγράμματα της Τουρκίας, διότι από εκεί πάνε και βγάζουν κέρδος. Ναι. Αυτοί τους τα χτίζανε τότε, αυτοί τους τα χτίζουν και τώρα. Όχι, δεν τους τα χτίζουν τώρα αυτοί. Τον τελευταίο καιρό, μέχρι το 90 τουλάχιστον τους τα χτίζανε.
Εγώ δεν έχω καμία εμπειρία της Τουρκίας, mm-hmm. δηλαδή πέραν της γραμμής των συνόρων, ας πούμε, mm-hmm. έτσι, που δεν φαίνεται και τίποτα, φαίνονται κάποια χωριά όπως είναι τα δικά μας του Εύρου. Από το μέχρι το τέλος, ας πούμε, του προηγουμένου μηνός, ουσιαστικά μέχρι την 1η Μαρτίου, ας πούμε, που μας πέρασε. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είχα καμία εμπειρία του εσωτερικού της. Mm-hmm. Τίποτα, απολύτως. Mm-hmm. Λοιπόν, είδα μία Κωνσταντινούπολη, γιατί ουσιαστικά μόνο την Κωνσταντινούπολη είδα, δηλαδή mm-hmm. τη διαδρομή είδα από τα σύνορα, mm-hmm. από τα Ύψαλα μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την Κωνσταντινούπολη μέχρι την, ας πούμε, και την ασιατική της πλευρά, που να πω απέναντι από τα Πριγκυπωνήσια, γιατί κάποια στιγμή περάσαμε στα Πριγκυπωνήσια, έτσι. Λοιπόν, τι είδα. Είδα μια Κωνσταντινούπολη η οποία σαφώς έχει ένα τεράστιο όγκο προστικών της τελευταίας δεκαετίας, δεκαπενταετίας ίσως, οι οποίες είναι εντελώς, πώς θα το πω, άσχετες, mm-hmm. αισθητικά, mm-hmm. Με τον βασικό ιστό, ας πούμε, της, του ιστορικού κέντρου της πόλεως. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, όχι, με περιγράφεις μια άλλη κατάσταση η οποία αφορά καθαρά την ίδια την Τουρκία. Και αυτό το πράγμα, ξέρεις, που οφείλεται, μου αναφέρεσαι στην περίοδο εκείνη από όπου ουσιαστικά ξεκινάει σιγά σιγά να βγαίνει στην επιφάνεια και να αναπτύσσεται ο νυν πρόεδρος τους. Πιθανόν ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν, ο οποίος τι κάνει. Και εκεί πέρα βρίσκεται και ένα μεγάλο κλειδί της επιτυχίας του στο τουρκικό κράτος. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε έθνος, μια και αυτή είναι. Αυτό είναι θέμα για μεγάλη ανάλυση. Δηλαδή, ένα οποίο μεγάλο μοσαϊκό. Ναι. Και μαζεύει όλη τη φτωχολογιά της Ανατολικής Τουρκίας, το κάθε ένα αξιοπαθούντα που θέλει υποστήριξη. Και του κάνει συσίτια, του κάνει τόπους να μπορεί να μείνει κάπου σαν άνθρωπος, να μην είναι έρμεο από εδώ και από εκεί. Τους μαζεύει όλους στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό λοιπόν χρειάζεται οικοδόμηση. Ναι, εγώ τι κατάλαβα. Ότι ενδεχομένως για τους ίδιους λόγους για τους οποίους, ας πούμε, το Τόκιο ή οι Ιαπωνικές πόλεις αναπτύχθηκαν καθήψως, δηλαδή το μεγάλο κόστος της γης, η Κωνσταντινούπολη και οποιοδήποτε άλλο μεγάλο πολεοδομικό συγκρότημα, η Ρεβεστός, ας πούμε, έτσι, η Κεσάνη. Μιλάμε δηλαδή για πόλεις των 80-150.000 κατοίκων, οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στα ελληνικά σύνορα, ας πούμε, και στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, και από εδώ το ίδιο συνεχίζεται και πιο μέσα, έχουν μετατραπεί ως εξής. Ουσιαστικά έχει ισοπεδωθεί, έχει κατεδαφιστεί μέγα μέρος των παλαιών κτισμάτων, των περιμετρικών συνοικιών και στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης και ουσιαστικά των χωριών τα οποία βρισκόντουσαν στην περιφέρεια της πόλεως και έχει αντικατασταθεί επί της κατόψεως, ας πούμε, του παλιού χωριού, έχει γίνει μια κατασκευή ενός συγκροτήματος από 15-20 τεράστια πολυόροφα κτίρια πανομοιότυπα, ίδια εντελώς μεταξύ τους, αδελφά κτίρια, τα οποία έχουν, ας πούμε, στηθεί πάνω στα πλαίσια ενός, ας πούμε, χωροταξικού σχεδίου συγχρόνου, ρημοτομημένο. Έχει ένα συγκρότημα λοιπόν 20 πολυκατοικιών τεραστίων, οι οποίες είναι των 15-20 ορόφων, ας πούμε, όπως είναι ο πύργος των Αθηνών ή αυτός ο πύργος Απόλλων εκεί στην Οδό Λαρίσης. Λοιπόν, το οποίο έχει το εμπορικό του κέντρο, του κινηματογράφου του, το, πώς το λένε, το ανοιχτό γήπεδο, ας πούμε. Ακριβώς. Κατά το πρότυπο δηλαδή που βλέπουμε πολλές φορές τους Αμερικανούς να δημιουργούνται από αυτούς που κάνουν αξιοποίηση γης, αυτούς του Λάντι. Δεν θα μπορούσες να τα πεις σε εισαγωγικά γκαιτοποιημένες καταστάσεις. Εάν καταλήξουν να είναι γκέτο, δεν το ξέρω. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ νωρίς για να το πει κανείς. Γι' αυτό λέω σε εισαγωγικά. Αυτό το οποίο μπορεί κάποιος να αντιληφθεί είναι ότι, με τη μία ματιά, δηλαδή είναι πιο πράγμα, ότι υπάρχοντα οικόπεδα, οικοδομήσιμη γη υπάρχουσα, η οποία ήταν οικοδομημένη με τα συνήθη σπίτια των χωριών, τα οποία μπορεί να επεκτηνώνουν, ας πούμε, κατασκευαστικά μέχρι τη δεκαετία του 60 ίσως. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω, δεν είδα. Ναι. Αυτοί λοιπόν, τα κτίρια αυτής της εποχής, ας πούμε, έχουν αντικατασταθεί από συγκροτήματα τυποποιημένων κατοικιών, πρέπει να είναι τεράστιο οικονομικό, ας πούμε, να είναι τεράστια οικονομική δραστηριότητα η κατασκευή οικοδομική νέων κτιρίων στην Τουρκία. Μα είναι πολύ μεγάλα εργοτάξια όλα αυτά. Δηλαδή ξεφυτρώνουν παντού
και υπάρχουν ακόμα και σε μικρότερη κλίμακα, σε παράλια παραθεριστικά χωριά, τα οποία είναι κατά μήκος της Προποντίδος. Τουριστικούς προορισμούς. Ακριβώς. Τουριστικούς προορισμούς στο μέσο του πουθενά. Δηλαδή, ακριβώς. Δηλαδή, ότι είναι πλαγιές οι οποίες είναι άνυδρες ξερές, φτιάχνουν πρώτα τις ξενοδοχειακές μονάδες και μετά αρχίζουν και τις πρασινίζουν κιόλας. Α, εντάξει. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο φαίνεται στην ασιατική πλευρά. Αλλά θέλω να πω ότι ουσιαστικά ανοικοδομούν χωριά της περιφερίας Κωνσταντινούπολεως. Βέβαια, γιατί προφανώς δεν μπορούν να πειράξουν πέρα από ένα ορισμένο σημείο το κέντρο το ιστορικό. Και δημιουργείται μια εικόνα η οποία είναι εντελώς ασύμμετρη σε σχέση με το ιστορικό κέντρο. Ναι. Υπάρχουν και καινούργια κτίρια και στο ιστορικό κέντρο, ψηλά κλπ, τα οποία κολλάνε, είναι καλής αρχιτεκτονικής. Ναι. Υπάρχει όμως και μια σωρία τέτοιων, ας πούμε, κατασκευών, οι οποίες σαφώς είναι για εμπορική εκμετάλλευση, να πουληθούν δηλαδή σαν διαμερίσματα. Ναι. Λοιπόν, και τα οποία είναι, εντάξει, είναι αδιάφορης, ας πούμε, αισθητικής αρχιτεκτονικής. Και το αποτέλεσμα είναι ότι έχει γιγαντωθεί η πόλη. Ναι. Εύκολα βλέπεις δηλαδή το που σταματάει η παλιά, τα παλιά όρια της πόλεως. Mm-hmm. Τα Οθωμανικά, έτσι, το Οθωμανικό πόλεως, ναι, 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 της εποχής του Κεμάλ. Ναι. Και που αρχίζει η ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Mm-hmm. Και σε σοκάρει αυτό το πράγμα. Σε σοκάρει πάρα πολύ και για πολλούς και διάφορους άλλους λόγους. Εγώ αντίστοιχα, ας πούμε, δεν έχω πάει από εκείνη την πλευρά. Εμένα μου είχε δοθεί μια φορά η ευκαιρία και είχα κάνει ένα ταξίδι και άλλες φορές κατά τον ίδιο τρόπο την έχω πατήσει και εγώ, έτσι όπως περιέγραψες και εσύ στην αρχή. Εγώ έχω πάει αντίστοιχα νοτιοδυτική παράλια Τουρκία. Μέχρι σχεδόν τα Άδανα. Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, εμένα αυτό το πράγμα που μου είχε κάνει εντύπωση ήταν το ότι εκεί είδα πρώτη φορά στη ζωή μου να υπάρχει οικοδόμηση με ένα εντελώς διαφορετικό και ξεχωριστό τρόπο από όσο τον ξέρουμε εμείς εδώ. Δηλαδή, φαντάσου σπίτια τα οποία είναι χτισμένα με τσιμέντο και με τούβλα. Ναι. Το τσιμέντο αφορά μόνο την κάθε μία πλάκα από το ισόγειο έως τον οποιοδήποτε πάνω-πάνω όροφο. Κολόνες δεν υπάρχουν. Τις πλάκες τις συνδέουν μόνο τούβλα. Α, με φέρονται στίχους από πληθοδομή. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό. Φτιάχνουν το δάπεδο, χτίζουν με τούβλα γύρω-γύρω όλους τους τοίχους, τους ανεβάζουν μέχρι το ύψος που θέλουν. Και ρίχνουν άλλη μια πλάκα. Και μετά ρίχνουν άλλη μια πλάκα. Πόσο όρους έχουν αυτά, μέχρι 3-4 μέχρι τους μέχρι εκεί. Δεν είναι. Τα παρατήρησα. Δηλαδή, η αίσθηση σου δίνεται πάρα πολύ έντονα λόγω αυτής της χρωματικής διαφοράς, η οποία είναι εμφανέστατη όταν περνάς στον δρόμο και βλέπεις ξαφνικά, ας πούμε, ένα γκρίζο πράγμα, κόκκινο, ένα γκρίζο, κόκκινο, ενώ εδώ βλέπεις ότι υπάρχουν οι συνδέσεις από το ένα γκρίζο στο άλλο μέσω εδώ. Α, ναι, εντάξει, και βέβαια βλέπει κανείς τις κατασκευές οι οποίες είναι υπό εξέλιξη, ναι, έτσι, πώς θα το πω, τον αντισεισμικό σχεδιασμό, όλες είναι με κάτι τυχεία τεράστια. Α, καλά, εντάξει. Δεν το συζητώ για το τι κάνουν εκεί, γιατί αυτοί εδώ πέρα θέλουν να πάνε να κάνουν επάνω σε ρήγμα και πυρηνικό εργοστάσιο. Γίνεται. Ναι. Τεχνικώς γίνεται. Mm. Τεχνικώς, ναι, γίνεται. Δεν παίζω, είναι. Παίζοντας και χωρά γράμματα. Πώς θα το πω, εντάξει, η δυσιδαιμονία σχετικά με την πυρηνική ενέργεια είναι ένα πολύ άλλο, πώς θα το πω, πονεμένο θέμα στην Ελλάδα. Η επιστήμη έχει λύσεις για όλα. Ναι. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι φαλκιδεύουν τέλος πάντων την επιστήμη στην Ευρώπη. Εντάξει, γιατί σε κάθε μία περίπτωση υπάρχουν και τα παπαγαλάκια τα οποία θέλουν να τρομάζουν τον κόσμο για να βγάζουν τα δικά τους. Εντάξει. Όλα αυτά είναι θέματα αντικρουμένων συμφερόντων. Και το καλύτερο παράδειγμα απ' όλα είναι η ίδια η Ιαπωνία. Πηγαίνουμε δηλαδή έτσι, ναι, και να ψάχνουμε να βρούμε σημεία που δεν ξέρουμε ότι κάτι και λίγο κουνιώνται. Ναι. Πάντως δεν τους έχει αποτρέψει, ας πούμε, η σεισμική ευαισθησία της περιοχής του Κωνσταντινούπολη, δεν τους έχει αποτρέψει από πολλά πράγματα. Μα δεν είδες τι βυθιστήκαν ολόκληρες πολυκατοικίες μέσα στο νερό? Πότε ήταν, στο μεγάλο τελευταίο σεισμό της Κωνσταντινούπολης, φύγανε τμήματα της παραλίας
Και... ναι, εντάξει. Και ήταν 5-6 όροφοι ήταν. Ναι, κατάλαβα, θα είχαν φορτώσει τα πρανία εκεί πέρα, ναι, ξέρω. Τώρα, ας πούμε, που κάνουν, βλέπω το καινούριο λιμάνι και το μετρό το οποίο φτιάχνουν. Το οποίο, να μας πεις για το καινούριο λιμάνι, διότι υπάρχει μια μεγάλη τεράστια ανασκαφή, ένα τεράστιο αρχαιολογικό σημείο. Βρήκανε, αυτό που άκουσα είναι ότι βρήκανε ουσιαστικά τον παλιό το βυζαντινό τον άφταθμο του Βουκολέοντος. Ναι. Αυτόν βρήκαν. Ναι. Τώρα τι βρήκανε εκεί πέρα δεν ξέρω, ούτε είδα. Τι και έχω δει. Όχι, δεν. Πάρα πολλά. Τι να σου πω. Διπλό αριθμό από σκαριά. Δεν θυμάμαι ποιος είναι ο αριθμός. Είναι δεκάδας ή εικοσάδας. Πολύ πιθανόν. Πάντως, εδώ, να, πάλι προθύστερο, μια εικόνα γενική και από εκεί πέρα μπορούμε να το αναλύσουμε. Ναι. Λοιπόν, η Κωνσταντινούπολη, προσοχή, όχι οπτικά, όχι σε αυτό το οποίο βλέπεις, στην μορφολογία την πολεοδομική, ας το πω έτσι, ναι, δίνει την ίδια εικόνα την οποία θα σχηματίσει κάποιος ερχόμενος στην Αθήνα, εάν έρθει από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, από τη Λαμία ας πούμε, λοιπόν, και συνεχίσει μετά, περάσει από το ιστορικό κέντρο, εντάξει, καθίσει δεν καθίσει, και συνεχίσει μετά κατά μήκος των νοτίων προαστίων, δηλαδή από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι την Βουλιαγμένη, ας πούμε, ίσως στη Βάκηδα. Έτσι, δηλαδή, ποια είναι η διάταση της Κωνσταντινούπολης, ερχόμενος κάποιος από την Ελλάδα, από τα ελληνικά σύνορα, ας πούμε, από τους κήπους. Και από την Αδριανούπολη, γιατί ουσιαστικά ένα συνοδρόμος και διακλαδίζεται μετά μία διεύθυνση προς την Αδριανούπολη, μία προς τα Ύψαλα. Λοιπόν, νομίζω ότι βλέπεις δηλαδή ότι μπαίνεις στην Αθήνα από τον Μπογιάτη, ας πούμε, από την Εφικτή Οδό στον Μπογιάτη, και συνεχίζοντας μετά, εάν περάσεις στην Ασία, στο Ασιατικό τμήμα, είναι πολύ ισχυρή η εικόνα ότι έχεις πιάσει το κομμάτι, πώς να το πω, το νεότερα δομημένο των Αθηνών, δηλαδή των νοτίων προαστίων, ας πούμε, από το Φαλιρικό Δέλτα μέχρι την Βουλιαγμένη. Ναι. Έτσι είναι η διάταξή της. Αυτή είναι η διάταξή της και αυτή είναι η πολεοδομική της εξέλιξη. Το ιστορικό κέντρο είναι κάτι το οποίο διαφέρει από πάσης πλευράς, διαφέρει από τα υπόλοιπα δύο, δηλαδή από το άκρο δυτικό της τμήμα και από το ανατολικό, έτσι, το ασιατικό τμήμα δηλαδή. Και λογικό είναι όμως. Λογικό είναι, αλλά τι έχει γίνει, κάτι το οποίο ίσως δεν συνειδητοποιεί ο πολύς ο κόσμος πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, γιατί ακριβώς εμείς είμαστε, ας πούμε, φορτισμένοι δηλαδή με το θέμα του παρελθόντος του Βυζαντινού της Κωνσταντινούπολης. Την τρομάρα μας είμαστε λίγο εμείς. Τέλος πάντων, θέλω να πω το εξής, ότι στην Κωνσταντινούπολη, όταν πας στο ιστορικό κέντρο, δεν συζητάμε για τα νεότερα τμήματα της πόλης, έτσι, θα δεις τι, θα δεις τα υπόλοιπα, τα εναπομείναντα, της ουσιαστικά ιστέρας ρωμαϊκής περίοδου, δηλαδή του τμήματος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, το οποίο έφτασε μέχρι τον Ηράκλειο, έτσι, λοιπόν, και θα δεις μετά σκόρπια πάλι υπό τύπο μνημείων περισσότερο, κάποια της ακμής της Οθωμανικής, και ουσιαστικά από εκεί και πέρα το κυρίως πολεοδομικό συγκρότημα της παλαιάς πόλεως είναι κτισμένο κάπου μεταξύ του τελευταίου τρίτου του 19ου αιώνα και των πρώτων δύο τρίτων του 20ου, με έμφαση κυρίως στο κομμάτι, θα έλεγα, μεταξύ 1900 και 1930-1935. Λοιπόν, δηλαδή τι γίνεται ουσιαστικά, αν εξαιρέσει κανείς κάποιες εκκλησίες, οι οποίες και αυτές δεν λειτουργούν ή λειτουργούν υπό όρους κλπ, η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει. Ναι, δεν μπορεί υπάρχει. Να υπάρχει σαν ευρήματα, ναι, σαν, ναι, μπορεί να υπάρχει σαν ευρήματα σε μουσείο. Ναι. Έτσι, η Κωνσταντινούπολη ή σε καταστήματα. Ναι, με τη δομική της μορφή, δηλαδή με την πολεοδομική της μορφή, η Βυζαντινή είναι η Κωνσταντινούπολη της πρώτης περίοδου του Βυζαντίου, μέχρι τον Ηράκλειο. Δηλαδή που δίνει πολύ έντονα την εικόνα του ρωμαϊκού στοιχείου. Ξέρεις ότι έχεις να κάνεις με Ρωμαίους εδώ πέρα, έχεις να κάνεις με ύστερους Ρωμαίους και όχι με κάτι άλλο, όχι με αυτό το οποίο
πώς θα το πω, ονομάστηκαν Βυζαντινοί αργότερα. Το βυζαντινό στοιχείο, δηλαδή που από τον 16ο αιώνα, ας πούμε, μέχρι τον 13ο, ξέρω εγώ, έχει εξαφανιστεί. Και δεν ξέρω αυτό, γιατί εδώ ήθελα να φτάσω, τα ευρήματα αυτά του λιμένος, ας πούμε, υποθέτω ότι είναι ακριβώς η βυζαντινή ακμή. Έτσι. Είναι στο όριο, περιέχει και κάποια ρωμαϊκά. Α, θέλω να πω, δεν είναι προς το όριο όμως το, όπως το λέμε, το Οθωμανικό. Ναι. Δηλαδή προς το όριο της Οθωμανικής καταλήψεως. Όχι, 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 είναι πιο πίσω. Ναι. Πιο πίσω. Αφορά ναι. εμάς περισσότερο, ναι. η δική μας. Πάντως ιστορία. Πολεοδομικά μην περιμένει κάποιος, δηλαδή, να δει την, αυτήν την Κύο, ας πούμε, πρόσωπο την Κωνσταντινούπολη της Βυζαντινής ακμής. Mm. Έτσι, του, πιάνω να πω, του 10ου αιώνα, ας πούμε. Mm. Έτσι, δεν θα τη δει. Δεν θα τη δει. Ή ενδεχομένως θα πρέπει να την ψάξει σε σποραδικά μνημεία. Mm. Δηλαδή η Βυζαντινή, ας πούμε, η ακμή της Βυζαντινής περίοδου για μένα είναι πολύ πιο έντονη στη Θεσσαλονίκη από κτηριολογικής πλευράς από όσο είναι στην Κωνσταντινούπολη. Όπως και ήταν εγώ. Τώρα ήθελα να σου φέρω μια άλλη, σε αντιπαράθεση μια άλλη σκέψη που μου λες εσύ τώρα, τι μπορεί να πάει να ψάξει να βρει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη και να μην το βρει εδώ πέρα. Να μιλήσουμε για την Αθήνα. Mm. Μπορεί να ψάξεις να βρεις τη νεοκλασική φάση των Αθηνών. Είναι, όχι, είναι τόσο πολύ. Όχι, αλλά το ίδιο έγινε και στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, αλλά Κωνσταντινούπολη είναι Κωνσταντινούπολη, δεν είναι Αθήνα. Ναι. Τώρα υπάρχει μια ολόκληρη, πώς το λένε, θεωρία, ας πούμε. Έτσι, αρχιτεκτονική. Άμα σου. Ναι, πες και το. Όχι, η οποία λέει ότι εδώ που τα λέμε, η νεοκλασική φάση των Αθηνών δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο αρχιτεκτονικά. Και ότι, ήταν, ότι άξιζε τον κόπο έχει περισσοθεί. Όχι, έχουν καταστραφεί πολλά. Πάντως, τι γίνεται και στην Κωνσταντινούπολη. Δεν προλάβανε. Έχει... Δηλαδή και τότε που βγήκε με τον νόμο Τρίτσι και αρχίσαν να κάνουν τις πρώτες κηρύξεις για να μην καταστρέφονται όλα αυτά τα νεοκλασικά που είχαν αρχίσει και τα κατέστρεφαν το ένα πίσω από το άλλο. Και εδώ... μετά το σεισμό του 80, του 81. Mm. Ο οποίος, ας πούμε, έδωσε και προφέσει εντάξει να καταστραφούν πολλά. Να καταστραφούν πολλά. Και διατηρητέα και όλα στα οποία δεν ήταν η θέση να τα διατηρήσουν οι κάτοχοί τους. Ναι, εντάξει, εκεί πέρα υπάρχει και νομικό κενό ουσιαστικά επιβοήθησης των ιδιοκτητών να τα διατηρήσουν και γι' αυτό το λόγο βλέπεις, ας πούμε, το ότι έχουν μείνει τώρα ένα κάρο λείψανα άδεια τα οποία έχουν φτάσει σε μια φάση, ξέρω πώς θα το πεις ρε παιδί μου, σαν να είναι Καραγκιόζ Μπερντέ, δηλαδή διατηρείται μόνο η πρόσωψη. Ναι, περνώντας από κάτω βλέπεις ότι μέσα στέγη, ναι, πάντως μια στιγμή να μην τα θεωρούμε αυτά νεοκλασικά. Όχι. Αυτά ήταν απλές κατοικίες, δηλαδή του πολλού του κόσμου, νεοκλασικίζοντα, τα οποία έκανε υιοθετήσει στοιχεία, ας πούμε, της, πώς θα το πω τώρα, της έτσι, επιβλητικής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής των μεγάλων κτηρίων. Λοιπόν, τι γίνεται, και η Κωνσταντινούπολη έχει μια τέτοια εικόνα. Mm. Δηλαδή, έχουν μείνει ελάχιστα από το τέλος της Οθωμανικής περίοδου, δηλαδή το τελευταίο τρίτο, ας πούμε, του 19ου αιώνος, και ουσιαστικά η αντικατάσταση με πιο σύγχρονα οικοδομήματα, τα η οποία, ας πούμε, για τα ελληνικά δεδομένα έγινε τη δεκαετία του 50, δεκαετία του 60, ναι, στην Κωνσταντινούπολη, έχει γίνει, όχι ότι λείπουν τα κτίσματα του 60, του 70, έτσι, αλλά η μεγάλη μάζα μοιάζει να αντικαταστάθηκε, δηλαδή των παλιών του 19ου αιώνα και πιο παλιών κτισμάτων, των ιδιωτικών, μοιάζει να αντικαταστάθηκε γύρω στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, mm-hmm, οπωσδήποτε πριν από το 50. Mm-hmm. Να πω ενδεχομένως διαρκούντος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που δεν συμμετείχαν οι Τούρκοι. Ας πούμε, ίσως τότε. Αλλά αυτή την εντύπωση δίνουν. Υπάρχει μια πολύ, πώς θα το πω, αξιόλογη αρχιτεκτονική σε αυτά τα πράγματα. Mm. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τότε πρέπει να ήταν μεγάλο το κόστος γης. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των μεγάλων κτηρίων, ψηλών κτηρίων, πολυρόφων κτηρίων, τα οποία είναι κτισμένα σε πολύ μικρό οικόπεδο και έχουν πολύ στενές προσώψεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι καθόλου σπάνιο φαινόμενο στην Κωνσταντινούπολη το επταόροφο κτίριο, το οποίο έχει πρόσωψη 4 μέτρων 4,5 πλάτους. Έτσι. Mm-hmm. Ακριβή γη. Mm-hmm. Η οποία οδηγούσε σε καθύψος, ας πούμε, δόμηση από εκείνη την εποχή. Ναι, ναι, ναι. Και είναι σε πολύ κακή κατάσταση πολλά από αυτά, στο ιστορικό κέντρο δηλαδή, πολλά είναι αυτά τα οποία είναι παρατημένα, εξίσου παρατημένα όπως και στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά
είναι διαφορετική η εικόνα της, της Κωνσταντινούπολεως. Δηλαδή μακροσκοπικά έχει την αναλογία, διαφέρει στο ότι η αισθητική των κτηρίων είναι διαφορετική από τον Αθηνών. Εντάξει, έχει και μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική δομή. Η γεωγραφία της είναι εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι μέσα στο λιγανοπέδιο. Είναι πολύ πιο λοφώδης. Όλη η Κωνσταντινούπολη είναι λοφώδης. Ναι. Και είναι λοφώδης ολόκληρη η Ανατολική Θράκη, με το που θα περάσει λίγο τα σύνορα μετά τα ύψαλα, αρχίζει σε όλο πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Το οποίο, για να κάνουμε μια παρένθεση στρατιωτικής φύσεως, ας πούμε, λέγαμε πολλά και διάφορα εκείνη την εποχή προ 30 ετία. Θα μπούμε μέσα και δεν συμμαζεύεται. Το ζήτημα, εντάξει, θα μπαίνουμε μέσα, μα και πού θα φτάσουμε. Δηλαδή είναι έδαφος το οποίο μπορεί κανείς να αμυνθεί πολύ εύκολα. Έτσι, δηλαδή θα μας είχαν σακατέψει άσχημα αν περνάγαμε την πρώτη γραμμή των υψωμάτων, ας πούμε, μετά την Αδριανούπολη και το Ζούγιο Πρού. Μέχρι εκεί ήτανε. Μέχρι εκεί και αν. Δηλαδή για να μπούμε στην πόλη δεν μπαίναμε με τίποτα μόνο. Δηλαδή μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα, το είδα το τοπίο το εσωτερικό και λέω κακά τα ψέματα, εδώ πέρα μόνο ο ρωσικός στρατός μπορεί να μπει. Δηλαδή να φτάσει, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή διαξηράς μπορεί να το κάνουν μόνο οι Ρώσοι. Δεν έχει κανένας άλλος τα μέσα, δηλαδή μια, να περάσει μια καλά οργανωμένη άμυνα, ας πούμε, στην Ανατολική Θράκη, έτσι. Είναι, τους ευνοεί πάρα πολύ το, το τοπίο, εκεί πέρα. Λοιπόν, όπως πέρα από τα οκυρά της Ατάλτσας και λοιπά, έτσι. Αντίστοιχα ευνοεί και εμάς και τη δική μας την πλευρά, κατά τέλος πάντων, περίεργο τρόπο. Τέλος πάντων, έχουμε εμείς ένα δύο παιδινούς διαδρόμους που είναι, είναι φαρμακεροί. Ναι. Είναι φαρμακεροί. Αν περάσουν από εκεί, δηλαδή, εντάξει. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Αυτό είναι, είναι θέμα προς συζήτηση άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι πολεοδομικά η Κωνσταντινούπολη έχει δείχνει ότι έχει περάσει από παρόμοιες φάσεις πολεοδομικής εξελίξεως και κτηριολογικής όπως η Αθήνα. Η διαφορά της είναι ότι της πέρασε σε άλλη χρονική στιγμή. Δηλαδή προφανώς με την επιθυμία, την κεμαλική και την νεοτουρκική γενικά, να εκευρωπαϊστεί η Τουρκία βιαίως, αν θέλετε, το πρώτο πράγμα το πρώτο οποίο πράγμα που τους έκαναν είναι η αλλαγή της γλώσσας, πέραν αυτού, το οποίο είναι άλλο προσυζήτηση. Ναι. Το πρώτο πράγμα το οποίο έκανε, το πρώτο πράγμα στο οποίο φάνηκε αυτό το πράγμα, ήταν ουσιαστικά το ξύλωμα των παλιών των κατοικιών, οι οποίες από σε κάποια σημεία μπορείς να καταλάβεις πως ήτανε, και η αντικατάστασή τους με τις καινούργιες εκείνης της εποχής, έτσι, δηλαδή του μοντέρνου κινήματος της δεκαετίας του 30. Είναι γεμάτη η Κωνσταντινούπολη με αυτό το πράγμα. Ένα και μάλιστα πράγμα το οποίο το βιώνει εδώ και τις τελευταίες δεκαετίες, αντίστοιχα, προσομοιωμένο βέβαια στις σημερινές συνθήκες, η Κίνα. Ναι, πολύ πιθανόν. Με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Το λέω επειδή έχει δει και το έχω δει. Δηλαδή με τον ίδιο, τους βλέπεις μέσα σε χρόνο τετέ που λένε, είναι ικανή να σου εξαφανίσουν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο με παλιά κτίσματα και να έχουν μεταφέρει και όλα τα υλικά των μπάζων από ό,τι έχουν καταρρεύσει μόνοι τους και να το έχουν ισοπεδώσει για να μπορούν να προχωρήσουν το επόμενο μέχρι ώστε να το αδειάσουν το χώρο. Δηλαδή κάτι τέτοια πράγματα τα κάνουν και αυτοί. Πάντως, εμένα μ' άρεσε η εικόνα της. Δηλαδή του ιστορικού κέντρου με αυτά τα κτίρια, χονδρικά, επαναλαμβάνω, δεκαετία του 30. Η πόλη είναι πολύ ωραία. Ακόμα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, και είχε και κάτι ακτές. Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ο Βόσπορος είναι όνειρο. Και ο Κεράτιος. Πάλι για να επανέλθω στο κτηριολογικό. Ουσιαστικά όλα τα μεγάλα δημόσια κτίρια τους, τα οποία είναι του τελευταίου, μετά τον Ντολμά Μπαξέα, ας πούμε, είναι ουσιαστικά όλα γερμανικής αρχιτεκτονικής και γερμανικής κατασκευής, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι, δηλαδή το Πολυτεχνείο τους, κάποια στρατηγικά στρατηγική ακαδημία, η οποία ήταν μεριά του Βοσπόρου, ας πούμε, από την ασιατική πλευρά, κάποια άλλα μεγάλα δημόσια κτίρια, ας πούμε, που δεν θυμάμαι τι ανάγκες καλύπτουν, φαίνονται ότι είναι γερμανικά. Το πιο χαριτωμένο απ' όλα είναι το εξής, ότι η μεγάλη του γένου σχολή, έτσι, υπεστεγάζεται σε ένα κτίριο του 1870 κάτι, 84, αν είμαι καλά. Είναι τυπικότατο, από Έλληνα αρχιτέκτονα, είναι τυπικότατο τούβλινο γερμανικής αρχιτεκτονικής, ουσιαστικά του προδρόμου, ας πούμε, ρεύματος, το οποίο οδήγησε αργότερα στον Bauhaus. Έτσι. Δηλαδή το βλέπεις ότι τα κτίρια της Τουρκίας
του τέλους της Οθωμανικής περίοδου και της εποχής των Νεοτούρκων είναι ουσιαστικά γερμανικό μπαρόκ. Mm-hmm. Όπως ας πούμε σποραδικά βλέπεις και ιταλικό στυλ στα των μέσων του 19ου αιώνα όπου το πετύχεις. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτά είναι τα αξιόλογα κτίρια δηλαδή από αρχιτεκτονικής πλευράς. Τα οποία δεν έχουν χάσει και καθόλου την αξία τους και πάντοτε είναι, κάνουν μπαμ στο μάτι όπου και να τα πετύχεις να τα δεις. Ναι, είναι ωραία, αλλά δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή... Όχι, είναι όμως γραφικά για την εικόνα που παρουσιάζει ναι, όλη αυτή η περιοχή. Τα έχουν φροντισμένα, ξέρω εγώ κλπ. Είναι, δηλαδή είναι πολύ πιο προσεκτική. Είναι αυτό είναι άλλο πάλι προς συζήτηση. Δηλαδή το πόσο προσέχουν την πόλη. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα την οποία, στην οποία είμαστε συνηθισμένοι στην Αθήνα. Είναι πεντακάθαρη πόλη. Παρά το ότι για να βρεις κάδο σκουπιδιών απορριμμάτων, ψάχνεις. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις να πετάξεις ένα χαρτάκι, ας πούμε, και τι δεν σου κάνει να το πετάξεις κάτω, έτσι. Λοιπόν, και δεν το βρίσκεις. Πρέπει να ψάξεις για να βρεις κάδο απορριμμάτων. Τους έχουν κάπως χωμένους. Αλλά συνέχεια βλέπεις εδώ καθαριστές, συνέχεια πλένουν τους δρόμους, συνέχεια τους σκουπίζουν. Είναι ένα πράγμα αυτό, δηλαδή δεν αφήνουν τίποτα κάτω. Πεντακάθαροι, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το πράγμα. Το ίδιο μου είχε κάνει εμένα εντύπωση όταν είχα πάει πρώτη φορά στη Σύμη. Η οποία Σύμη, παρόλο το ότι είναι όλη χτισμένη πάνω σε ένα βράχο και έχει όλα αυτά τα μισοϊψή στο αμφιθεατρικό του χτισήματος της πόλης που είναι μέσα στο λιμάνι, και δεν έβρισκες σκουπίδι όταν εκεί και δεν έβρισκες το παραμικρό σκουπίδι έξω, τίποτα. Λες και βγαίνανε οι ιδιοκτήτες και σκουπίζανε και τα μαζεύανε, σε τέτοιο σημείο δηλαδή. Να, τώρα θυμήθηκα κάτι. Mm-hmm. Δηλαδή υποθέτω ότι πρώτης επιρροής της επικρατήσεως και της επιρροής εν συνεχεία της νοοτροπίας των Νεοτούρκων στην αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολεως, η Κωνσταντινούπολη πρέπει να έμοιαζε πάρα πολύ, σε πολύ μεγάλη κλίμακα βέβαια, με τα ακραία νησιά των Δωδεκανήσων, Σύμη, Καστελόριζο κλπ. Τα οποία ουσιαστικά ακολουθούν την αρχιτεκτονική της απέναντι τουρκικής ακτής, έτσι. Λοιπόν, ίσως στις Πριγκυπονήσους να βλέπει κανείς, στα πιο παλιά κτίρια των Πριγκυπονήσων, να βλέπει κανείς πώς πρέπει να ήταν η Κωνσταντινούπολη, όπως σε ελληνικό, σε επίπεδο Ελλάδος. Πολύ διαφορετικό, αλλά ουσιαστικά το ίδιο από πλευρά αναλογιών. Για αν θέλει κάποιος να δει τα Γιάννενα, πώς ήταν, ας πούμε, οι κατοικίες ιδιωτικές των Ιωαννίνων της εποχής του Αλίπασα, πάει στο νησί των Ιωαννίνων. Κάπως έτσι πρέπει, υποθέτω θα ήταν, πώς θα το πω, οι ιδιωτικές κατοικίες της Κωνσταντινούπολης, ας πούμε, την εποχή του τέλους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρώτων Νεοτούρκων. Από εκεί και πέρα εξυγχρονίστηκε βιαίως. Για τα δεδομένα δηλαδή των αρχών του 20ου αιώνα. Και τους παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η οποία βασίζεται πάνω στο Βυζαντινό πολεοδομικό κανονισμό, την εξάβυλο του Αρμενοπούλου. Έτσι, η οποία στην εξάβυλο του Αρμενοπούλου λεπτομερώς παρατίθενται οι πολεοδομικοί κανόνες και η αρχιτεκτονική. Και ας πούμε, να, άλλο δείγμα. Για όποιον ξέρει την παλιά πόλη της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, την έχει περπατήσει λίγο δηλαδή, υποθέτω ότι κάπως έτσι πρέπει να ήταν η Κωνσταντινούπολη. Παρεπιπτόντως, αυτά τα κτίρια που λέω της δεκαετίας του 30, σε πολύ μεγάλο βαθμό βρίσκονται στις παλιές συνοικίες όπου ήταν, ας πούμε, πρωτοστατούσαν οι Έλληνες, έτσι, Κουμκαπή, ας πούμε, το οποίο έχει πάρα πολλά τέτοια και μάλιστα πολλά σε κατάσταση, όχι ερυπώσεως ακριβώς, αλλά φροντισιάς, αμελίας, ταλαιπωρημένα, άβαφτα, όχι ότι δεν κατοικούνται ακριβώς, αλλά είναι, πώς να το πω, παρατημένα. Ναι. Πάρα πολλά. Ουσιαστικά αυτό βλέπεις στο κέντρο. Τα άκρα της πόλεως, δηλαδή η δυτική πλευρά και η ανατολική πλευρά, πέρα από τα όρια του Βοσπόρου, είναι κάτι το τελείως άλλο. Έτσι. Τελείως άλλο, εντελώς. Για πες άλλα. Αυτό για την πολεοδομία της σύγχρονης πόλεως. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι βέβαια από πλευράς αρχιτεκτονικής ιδιωτικών κατοικιών, ενώ όχι μνημείων, ή δημοσίων κτιρίων, είναι οι δύο ακτές του Βοσπόρου. Εκεί βλέπεις τα αριστουργήματα τέλος πάντων της ιδιωτικής αρχιτεκτονικής. Και από εκεί και πέρα βέβαια τα μνημεία βρίσκονται παντού. Συμφωνεί. Τα μνημεία είναι βέβαια εντάξει, είναι μια ιστορία από μόνη τους. Ναι. Και είναι ένα πράγμα το οποίο και σε αυτό έχουν δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή
τα περιποιούνται και τα αναδείχνουν. Τα έχουν πάρα πολύ προσεγμένα. Πώς να το πω. Σε παρακινούν δηλαδή να πας να τα δεις. Έτσι. Είναι... Εντάξει, ίσως μεγάλο μέρος της οικονομικής κινήσεως της πόλης είναι ο τουρισμός. Και από ό,τι κατάλαβα, τραβάει και εσωτερικό τουρισμό της Τουρκίας. Δηλαδή, αντιλήφθηκα ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι είναι Τούρκοι υπήκοοι σε μέρη της κεντρικής ή ανατολικής Τουρκίας και οι οποίοι έρχονται για να δουν την Κωνσταντινούπολη. Και βλέπεις, να περάσουμε και στο θέμα των ανθρώπων, βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι κατά βάση δεν είναι Ευρώπη εδώ. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν οι Τούρκοι οι οποίοι δεν ξεχωρίζουν από εμάς κάποιους άλλους Ευρωπαίους, τους Ιταλούς ας πούμε, νεολαία ιδίως κλπ. Και υπάρχουν και κάποιοι τους οποίους καταλαβαίνεις ότι είναι από το εσωτερικό της Ασίας, δηλαδή πολλοί είναι σαφώς της κίτρινης φυλής. Και βέβαια εντάξει, έτυχε να συναντήσω και κάποιους οι οποίοι σαφώς ήταν Κινέζοι, ξέρω εγώ, ενδεχομένως Ουσμπέκοι, δηλαδή από τις παλιές της Ρωσικής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν πάει και γιατί μουσουλμάνοι. Έτσι, αλλά πρέπει να ήταν και πολλοί πώς το πω, από τους Οθωμανούς Τούρκους τέλος πάντων, ας πούμε, Τατάρους κλπ. Του εσωτερικού της Τουρκίας. Έτσι, οι οποίοι είχαν πάει εκεί πέρα, πηγαίνανε σαν τουρίστες. Και φαίνονται. Δηλαδή βλέπεις οτιδήποτε εκεί πέρα από τον τελείως εξευρωπαϊσμένο Τούρκο, τον οποίο θα μπορούσε να το συναντήσει στη Νέα Υόρκη ας πούμε, έτσι, αυτό το είδος, χίπστερ, νεαρή κλπ. Λοιπόν, μέχρι πάλι Τούρκους οι οποίοι δεν είναι κατά τα άλλα, πώς να το πω, πρωτόγονοι ή κάτι άλλο στην εμφάνιση. Απλώς μπορεί να έχουν την παντήλα τη μουσουλμανική, που σε κάποιες περιπτώσεις είδα και εντελώς τσαντόρα, ας πούμε, πλήρη κάλυψη δηλαδή. Λοιπόν, μεγάλο αριθμό αυτών προσφύγων από τη Συρία τον τελευταίο καιρό. Από ό,τι λέγανε πάρα πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν έρθει από τη Συρία με τα πρόσφατα τα γεγονότα από τα συριακά σύνορα. Μεγάλο αριθμό τσιγκάνων. Αυτό. Καταλάβαινες δηλαδή σαφώς ότι δεν ήσουν στην Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή εννοώ από την πληθυσμιακή σύνθεση. Και αυτό ήταν πάλι σαφές και μεγάλο αριθμό μεταναστών. Δηλαδή από αφρικανικές χώρες, από άλλες ασιατικές χώρες κλπ. Έτσι. Δηλαδή προφανώς... Τραβάει κόσμο γενικώς. Τραβάει κόσμο. Ναι, είναι και πολλά εκατομμύρια. Τραβάει κόσμο. Είναι κάπου γύρω στα 20-22 εκατομμύρια μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Λένε για 18-18,5. Ναι. Το οποίο το καταλαβαίνω αν προσθέσει κανείς τα προάστια, αλλά πλέον είναι εντελώς συζητήσιμο το κατά πόσον το άκρο δυτικό τμήμα της πόλεως και το πέραν των τείχων δηλαδή, έτσι, του Θεοδοσιανού τείχους και το άκρο ανατολικό πέραν από το... Ναι. Από την ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, κατά πόσο είναι ουσιαστικά Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Ναι. Δεν είναι η Κωνσταντινούπολη έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε. Τίποτα. Αυτό τώρα από εκεί και πέρα οτιδήποτε σχόλιο μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει σε ειδικά πράγματα. Έτσι. Να πούμε και στα ειδικά πράγματα. Τι. Τι ήταν αυτό ας πούμε που σε κέντρισε εσένα να θέλεις να ψάξεις, να αναζητήσεις. Τι ήταν αυτό με το οποίο είτε ήταν ως κύριος στόχος μιας αναζήτησής σου που έφτασες να το βρεις και τι ήταν αυτό που έπεσες μπροστά έτσι εντελώς ξαφνικά σαν... Όχι, εντελώς ξαφνικά... Μια έκπληξη. Εντελώς ξαφνικά δεν έπεσα πουθενά. Σε τίποτα. Δηλαδή τουλάχιστον χωροταξικά. Έτσι. Έπεσα ξαφνικά από την, πώς θα το πω, από την σύγκριση αυτού το οποίο φανταζόμουν ή αυτό το οποίο αντιλαμβανόμουν ότι έπρεπε να δω, περίμενα να δω από φωτογραφίες, από ντοκιμαντέρ κλπ. Όταν το είδα στην πραγματικότητα. Έτσι. Ναι. Κωνσταντινούπολη έχει κάτι το οποίο είναι, το έχω δει στα Μετέωρα, το έχω δει στη Σαντορίνη, το έχω δει στο Φράγκι της Σαμαριάς. Αν θυμηθώ μπορεί να μου πείτε, μου τύχει και κάτι άλλο. Δηλαδή, οποιαδήποτε φωτογραφία,
οποιοδήποτε ντοκιμαντέρ την αδικούνε. Όταν θα πας εκεί θα δεις κάτι μεγαλύτερο. Άλλο. Όχι κάτι άλλο. Θα δεις κάτι μεγαλύτερο. Ναι, ναι. Σημαντικά μεγαλύτερο. Ναι, έτσι. Το άλλο δεν το εννοούσαμε διαφοροποιημένο. Όχι, όχι. Υπάρχει και το θέμα ναι. της διαφοροποιήσεως. Ναι, σαφώς η εικόνα, επειδή σου δείχνουμε το ιστορικό κέντρο, σαφώς η εικόνα την οποία βλέπεις με την όλη αυτή την τεράστια έκταση, τη δομημένη, την κίνηση η οποία είναι τρομακτική, έτσι, το κυκλοφοριακό του πρόβλημα είναι τρομακτικό. Λοιπόν, είναι διαφορετικό από αυτό που περιμένεις. Έτσι, δεν το περιμένεις, αλλά όμως υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτά τα οποία πας να δεις, τελικά κατά την άποψή μου, είναι πολύ μεγαλύτερα με όλη τη σημασία της λέξης από αυτό το οποίο αυτό σε έχει αφήσει, ξέρω εγώ, η εικόνα την οποία έχεις, ας πούμε, από το ντοκιμαντέρ, από βιβλία κλπ. Να δεις, έτσι. Δηλαδή, η Αγία Σοφία, ας πούμε, είναι πέραν πάση περιγραφής. Έτσι. Εγώ, ο οποίος δεν είμαι και ιδιαίτερα βυζαντινόφιλος, ας πούμε, ή ελληνόφιλος, ή ελληνοπαθής, θα πω κάτι ευθέως, ότι επειδή έχω δει και τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, και πρέπει στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης έχει κάπου μια γραμμή και λέει μέχρι εδώ φτάνει η Αγία Σοφία. Έτσι, πώς να το πω, περηφάνεια των Ιταλών, ας πούμε. Μην ξεχνάμε όμως ότι πολλά πράγματα τα πήραν από την Κωνσταντινούπολη για να τα πάνε. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Διότι έχει στοιχεία της Κωνσταντινούπολης από την πρώτη σταυροφορία όταν πέρασε ο Σλέβα. Μαζέψανε, ναι, πήρανε τα άλογα του υποδρόμου και δεν ξέρω τι. Ό,τι μπορούσαν να πάρουν το πήρανε. Ναι, σύμφωνοι, καμία αντίρρηση. Αλλά όμως ποια είναι η διαφορά εδώ πέρα. Ο Άγιος Πέτρος της Ρώμης είναι ο ωραιότατο εκθετήριο γλυπτών μνημείων. Έτσι, αυτό είναι. Η Αγία Σοφία, η οποία για κάποιους είναι απογυμνωμένη, έχει το εξής. Πρώτα-πρώτα η εικόνα του ναού σου δημιουργεί πολύ μεγαλύτερο δέος. Δηλαδή έχεις την εντύπωση ότι ο όγκος του είναι πολύ πέραν των διαστάσεων, των καταγεγραμμένων, των μετρημένων διαστάσεων, έτσι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ότι έχεις την εντύπωση την εξής, ότι πέρασε ο χρόνος από την Αγία Σοφία και ό,τι δεν άντεχε στον χρόνο, το πήρε μαζί του και αυτό το οποίο έχει μείνει, είναι αυτό το οποίο αξίζει τελικά να μείνει. Λοιπόν, και αυτό το οποίο έχει μείνει επάνω, της δίνει μια λιτότητα, η οποία είναι εκπληκτική. Δηλαδή, η Αγία Σοφία δεν είναι διακοσμητική, παρά το ότι το τρόλο της έχει ορισμένα ψηφίδωτα σε κάποια σημεία, έχει τα μάρμαρα, τα χρωματικά και δεν σημαίνεται. Η Αγία Σοφία, κατά τη διαστολή προς τον Άγιο Πέτρο της Ρώμης, ο οποίος, πώς θα το πω, στον οποίο υπερευλήθη το αρχιτεκτονικό στοιχείο από το διακοσμητικό, στην Αγία Σοφία προέχει αρχιτεκτονική. Έχει μείνει αρχιτεκτονική και τη βλέπει σαν δομή, σαν κατασκευή. Η οποία κατασκευή από μόνη της έχει αυτή την αισθητική την οποία έχει. Ναι, γιατί εφαρμόστηκε και συνθετικά για να μπορέσει να υποστηρίξει όλο αυτό το τεράστιο οικοδόμημα και βλέπεις τις διαφορετικές του φάσεις να είναι εμφανείς, δεν είναι κρυμμένες. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή την βλέπεις την μηχανική, τη μηχανική, τη δομική μηχανική, έτσι, τη στατική, δηλαδή τη στατική επίλυση στην Αγία Σοφία σε όλο της το μεγαλείο. Πιο μεγαλείο, όχι το τεχνικό, όχι το υπολογιστικό μεγαλείο, έτσι, τη βλέπεις σε όλο της, σε όλο της το αισθητικό μεγαλείο, την μετάφραση δηλαδή της τεχνικής ανάγκης στην ουσία σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα το οποίο, πώς θα το πω ακριβώς, εκφράζει οπτικά την ισορροπία του λειτουργικού αποτελέσματος, έτσι. Λοιπόν, είναι κάτι πέραν των, πώς θα το πω, των προσδοκιών κάποιου σαν και εμένα. Ο οποίος, για να είμαι ειλικρινής, είχα πάει περιμένοντας να δω, πώς θα το πω, την πεπτουσία της διακοσμήσεως. Έτσι. Πήγα να δω διακόσμηση και δεν την είδα και αυτό με εξέπληξε. Είδα αρχιτεκτονική, κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Δεν περίμενα ότι θα έβλεπα καθαρή αρχιτεκτονική. Και την είδα. Και επίσης, το άλλο στοιχείο το οποίο πρέπει κάποιος να το προσέξει, είναι ότι μην υποτιμάτε τα Οθωμανικά μνημεία της Κωνσταντινούπολης και υποθέτω και της υπολείπου Τουρκίας ως αντίγραφα και εμπνεούμενα από την Αγία Σοφία. Όχι, γιατί έχουν δηλαδή, τα δικά τους αυτοί. Δεν είναι μόνο ότι έχουν τα δικά τους, δηλαδή βλέπει κάποιος εκεί, παρά το ότι οι Έλληνες δεν θέλουν να το παραδεχθούν αυτό το πράγμα,
όταν πάει κανείς στον Μπλε Τζαμί, ας πούμε, ή στα υπόλοιπα έργα του Σινάν, βλέπει κάποιες λεπτομέρειες. Το πώς δηλαδή ένα θέμα αρχιτεκτονικό, ένα μοτίβο αρχιτεκτονικό, το οποίο προϋπήρχε, ήταν ρωμαϊκής εμπνεύσεως, ας πούμε, και χριστιανικής εμπνεύσεως, εξελιγμένο, ας πούμε, από την βυζαντινή παράδοση. Έτσι. Λοιπόν, το πώς ο Σινάν το έπιασε και το μετέφρασε σε κάτι άλλο. Δηλαδή, εκείνα τα κοιονόκρανα εντός εισαγωγικών ή οι καταλήξεις των σφαιρικών τριγώνων στον Μπλε Τζαμί, είναι. Τώρα, ενδεχομένως εδώ να κάνω λίγο λάθος από την άποψη της σχολής, γιατί δεν είμαι ειδικός της τέχνης, έτσι, τα βλέπω από αρχιτεκτονικής πλευράς. Είναι αριστουργήματα κυβισμού. Έτσι, έχει δώσει μια ερμηνεία δηλαδή του ρωμαϊκού κοιονοκράνου και του πρωίμου βυζαντινού αυτού της Αγίας Σοφίας, το οποίο είναι εξέλιξη του ρωμαϊκού, του ακαμφόδους, ας πούμε, της ακάνθους. Ναι, ναι. Λοιπόν, του έχει δώσει μια ερμηνεία κυβιστική, η οποία είναι εκπληκτική. Όπως επίσης, ας πούμε, και η ερμηνεία του τόξου, τα οποία τόξα στο Μπλε Τζαμί, δηλαδή στα, πώς το πω, στα οθωμανικά κτίσματα, τα οποία παίρνουν στοιχεία ενδεχομένως από τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, είναι κάτι το τελείως διαφορετικό, το οποίο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ρωμαϊκό τόξο, έτσι, ή βυζαντινό, είναι άλλο πράγμα. Και είναι ιδιότυπο δικό τους. Δηλαδή υπάρχει μία, ας πούμε, γεωμετρία στο τόξο το οθωμανικό, το οποίο δεν το έχει. Ούτε μία περίπτωση, όχι, όχι. Είναι κάτι που το ιδιάζουν. Επειδή δηλαδή έκανε ένα τρούλο στο τζαμί, αυτό δεν λέει πολλά πράγματα. Στις λεπτομέρειες φαίνεται η διαφορετική ερμηνεία του μοτίβου, ας πούμε, του αρχιτεκτονικού. Έτσι. Ναι, ναι. Όπως επίσης εκείνο το οποίο είναι άξιο θαυμασμού στην Κωνσταντινούπολη, όπου το πετύχει κανείς, είναι οι Κρίνες. Έτσι. Δηλαδή, έχουν τεράστια παράδοση. Και στη δεδομένη τόσο πολύ δηλαδή, τη θρησκεία τους. Και στην Ελλάδα, στο πιο ταπεινό χωριό να πας, το οποίο μπορεί να έχει μια μουσουλμανική Κρίνη, Ανδρίτσενα, ας πούμε. Λέω τώρα ένα ξεκάθαρο, γιατί δεν περιμένει κανείς ότι υπάρχει τουρκική Κρίνη στην Ανδρίτσενα. Ναι. Ή στην πλατεία της Χίου. Α, άλλο, δεν μιλάω για νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που έχουν πρόσφατη την Οθωμανική επιρροή. Μιλάω για μέρη της Ελλάδας, το οποίο έχουμε σχεδόν ξεχάσει ότι υπήρξαν Τούρκοι. Λοιπόν, σε Ανδρίτσενα, ας πούμε, αν θα δει κανείς μια βρύση, αυτή που λένε τρανή βρύση εκεί πέρα οι Τούρκοι, λοιπόν, είναι τουρκική βρύση. Έτσι. Είναι περίτεχνο ο διάκοσμος, ας πούμε, της όψης, το καθρέφτη τέλος πάντων πίσω από την Κρίνη, από εκεί που βγαίνει το νερό. Εκεί έξω από το Τόρκαπι υπάρχει και του Σελήμινε, αν θυμάμαι καλά, ουσιαστικά το οικοδόμημα το οποίο περιέχει, κάλυπτε την πηγή, την ανάβληση του νερού, έτσι, το οποίο είναι εκπληκτικό. Δηλαδή εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο, δηλαδή όχι ιταλική αρχιτεκτονική, όχι... Έχουν μία φιλοσοφία σε αυτά τους τα πράγματα. Υπάρχει πρώτα-πρώτα το εξής, ενώ είναι άκρος φορτωμένο με διακοσμητικά στοιχεία το Οθωμανικό το κτίριο, τα οποία διακοσμητικά στοιχεία μπορεί να είναι από τα πλακίδια. Δεν είναι, την έχουν φορτωμένη εκείνη εκεί πέρα. Λοιπόν, μέχρι τα κάγκελα. Έτσι, δηλαδή τα μοτίβα στα κάγκελα τα χιτοσιδηρά. Λοιπόν, στέκουνε. Το φόρτωμα δηλαδή το. Ισορροπή. Το πώς θα το πω. Η πληθώρα των διακοσμητικών στοιχείων δεν θάβει την αρχιτεκτονική. Όχι. Όχι. Είναι σηματοδοτή και τη φιλοσοφία τους για τη ζωή την ίδια. Πολύ πιθανό. Ακόμα πολύ πιθανό. Και τη ζωή στον παράδεισο το δικό τους. Στέκει πάντως. Ναι. Δηλαδή δεν είναι παραφωνία, δεν φαίνεται να είναι πρόσθετο σώμα το οποίο, ας πούμε, έγινε για να διακοσμήσει κάτι το οποίο από μόνο του δεν έστεκε. Ναι, είναι ναι, σε πολύ μεγάλη ισορροπία το διακοσμητικό στοιχείο με το αρχιτεκτονικό. Και μόνο και μόνο γι' αυτό κανείς δηλαδή πρέπει την οθωμανική αρχιτεκτονική δηλαδή να τη βλέπει με σεβασμό. Έτσι. Υπάρχει και μεγάλη διαφοροποίηση, δηλαδή άμα πας ακόμα πιο βάθη. Εγώ θα πάω. Έτσι, δηλαδή Ασίας. Το έχω αποφασίσει. Όχι, καλά, δεν συζητάμε τώρα για τα χανάτα της Κεντρικής Ασίας, Σαμαρκάνδη, ξέρω εγώ κλπ. Ναι, ναι, έτσι. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι ακόμα και από εκεί να ξεκινήσει κανένας. Ψάχνοντας να βρει τα αρχιτεκτονικά και θεοσοφιστικά στοιχεία που ενσωματώνουν αυτοί στην αρχιτεκτονική τους και κινούμενος να έρθει να φτάσει μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας, μπαίνοντας καθαρά μέσα στην Οθωμανική, τουρκική νοοτροπία της αρχιτεκτονικής, βλέπεις ότι παρόλα αυτά, όλα αυτά είναι το ένα μία εξέλιξη του άλλου και έχει μία δική της πορεία.
Είναι, αλλά πάλι χωρίς να έχω πάει, και αυτό ήταν κάτι που το παρατήρησα, δεν μου δίνουν την αίσθηση, παρά το ότι οι Τούρκοι υιοθέτησαν πάρα πολλά πράγματα από την, πώς θα το πω, από τον πολιτισμό των Ινδοαραβο-Περσικό της Κεντρικής Ασίας, έτσι, τη γλώσσα, ας πούμε. Εν τούτης, και υποθέτω κάποια μοτίβα αρχιτεκτονικά, διακοσμητικά κλπ. Τα έχουν πάρει, έτσι, αυτό δεν το συζητάμε. Εν τούτης, μα έτσι αλλιώς ήταν πλακόστρωτο και στη δομή τους. Δηλαδή είχαν ένα βασικό πυρήνα, ο οποίος αυτός ο βασικός πυρήνας φρόντιζε πάντοτε να συμπεριλαμβάνει μέσα στις τάξεις του οποιονδήποτε περιστοιχισμένο είχαν, που ήταν διατεθειμένος να έρθει να ενταχθεί μαζί τους. Ναι. Αυτό το πράγμα κάνανε μια ζωή. Ναι, σωστό είναι αυτό. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο βλέπεις ότι ισχύει και σε αυτά τα στοιχεία τα οποία είναι. Ναι, άλλο ήθελα της να πω. Αλληλεπίδρασης. Άλλο πράγμα ήθελα να πω. Ότι ναι, φαίνεται ότι υπάρχει η Ινδοπερσική παράδοση, ναι. Η Ινδοαραβοπερσική παράδοση, ναι, ας πούμε, ναι. Ισχυρή στους Τούρκους. Ναι. Όμως η αρχιτεκτονική τους δεν είναι εξέλιξη. Η τροποποίηση της αρχιτεκτονικής της Κεντρικής Ασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, ναι, με άλλο τρόπο κατασκευάζουν τα διάφορα στοιχεία τα οποία, των δημοσίων κτιρίων τουλάχιστον, έτσι, τα οποία ας πούμε χρειάζονται, τους στόλους, τα τζαμιά, τα, mm-hmm. τους μιναρέδες mm-hmm. κλπ, mm-hmm. Τις αψίδες, mm-hmm. έχουν άλλη εικόνα, άλλη γεωμετρία. Mm-hmm. Λοιπόν, από ό,τι έχουν, ας πούμε, το χανάτων της Κεντρικής Ασίας. Η οποία είναι και με συγκεκριμένα ερμηνευτικά στοιχεία αρχιτεκτονικής για αυτούς. Ναι, για τα δικά τους, τα ναι. Τώρα, εντάξει, τους συμβολισμούς δεν τους ξέρω. Εγώ τα έβλεπα από στατικής πλευράς, ας πούμε, και στην ουσία εκείνο το οποίο... Οι συμβολισμοί, λίγο ως πολύ, βλέπεις τελικά ότι κατά έναν περίεργο τρόπο απλώς μετατρέπονται και μεταφράζονται με έναν διαφορετικό τρόπο από έναν πολιτισμό σε έναν άλλον, αλλά όλοι τους κρατούν την ίδια σχέση, δηλαδή τη σχέση του ανθρώπου που βρίσκεται χαμηλά με την εξύψωσή του πάνω ιδιαίτερα στα ιερά που φτιάχνουν, είτε είναι εκκλησία, είτε είναι ναός, είτε είναι τζαμί, ότι πάνω-πάνω τοποθετούν την έννοια του Θεού. Ναι. Υπάρχει παντού, ναι, αυτό το πράγμα. Ναι. Και το κάνουν και αυτοί. Αυτό ναι, αλλά θέλω να πω ότι δεν ερμηνεύουν την αρχιτεκτονική του δημοσίου κτηρίου, να το πω έτσι γενικά, με τον ίδιο τρόπο. Όχι. Παρά το ότι έχουν υιοθετήσει στοιχεία, δεν την ερμηνεύουν με τον ίδιο τρόπο. Έχουν μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Είναι διαφορετική η αρχιτεκτονική τους. Δεν μπορώ τώρα, έτσι, εκ των ενόντων, ας πούμε, να αναλύσω τις διαφορές, αλλά σαφώς δεν δίνουν την ίδια εικόνα. Ανέπτυξαν, δηλαδή, την εποχή της ακμής τους, τουλάχιστον, ανέπτυξαν ένα στυλ. Και χρησιμοποιούν περισσότερο τις καμπύλες από ό,τι τις χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι. Είναι άλλη καμπύλη. Δεν είναι ότι χρησιμοποιούν περισσότερο τις καμπύλες. Είναι άλλη καμπύλη. Είναι άλλη καμπύλη. Είναι διαφορετικές καμπύλες. Είναι διαφορετικές καμπύλες μεταξύ των μεν και των δε. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι... Η διαφορετική περιγραφή τους φτάνουν να διαγράφονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ναι. Δηλαδή θα έλεγα ελλείψεις στην Κεντρική Ασία, ελλειπτικές καμπύλες στην Κεντρική Ασία, το λέω έτσι από μια γενική εικόνα, περισσότερο υπερβολές στην Οθωμανική, ας πούμε, πλευρά. Έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα την οποία έχω. Mm-hmm. Αυτό τέλος πάντων για το θέμα, δηλαδή της αρχιτεκτονικής των μνημείων τους, έτσι. Mm-hmm. Αλλά μην τα υποτυπάμε. Δηλαδή είναι μεγάλο λάθος, το οποίο νομίζω στο οποίο υποπίπτουν οι Έλληνες συχνά. Να υποτιμήσουν την Οθωμανική αρχιτεκτονική. Όχι με τίποτα. Όχι με τίποτα. Και θα έλεγα επιπλέον. Γινόμαστε πιο πτωχοί αν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ναι. Διότι στενεύουμε τα όρια και τα πλαίσια του ανοίγματος της σκέψης μας. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ ότι θα σου φέρω δύο παραδείγματα που μπορεί το ένα να συνοδεύει ως στοιχείο το άλλο, αλλά και που μπορεί να τα πετύχεις και εντελώς ανεξάρτητα σε διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι, ας πούμε,
τα λουτρά. Α, και ναι. Το άλλο είναι τα διακοσμημένα πλακίδια που χρησιμοποιούν, τα οποία μπορεί να τα βρεις είτε μέσα στα λουτρά, είτε μπορεί να τα βρεις και οπουδήποτε αλλού. Ναι. Μπορεί να τα βρεις μέσα στα τζαμιά. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Πολλά κτίρια αυτής της περίοδου, δηλαδή της δεκαετίας του 30 ας πούμε, δηλαδή της ανακατασκευασμένης Κωνσταντινούπολης, είχαν διακοσμητικά στοιχεία με τα μοτίβα αυτά των πλακιδίων των... Δηλαδή... Τα οποία και αυτά, πολλά από αυτά είναι σημειολογική αξία. Ναι, 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 και αυτά είναι, αυτά είναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό το έχουν αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή τη διακοσμητική την έχουν αναπτύξει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και περιέργως πως σε μια αρχιτεκτονική κτηρίου η οποία είναι, εντάξει, πρώιμο Bauhaus, ας το πω έτσι, είναι των πρωίμων σταδίων του μοντέρνου κινήματος, έτσι, αυτή η διακόσμηση κολλάει. Ναι. Δηλαδή, εάν δεις, εάν δεις δηλαδή διακοσμητικά στοιχεία με πλακίδια τέτοια της παραδοσιακής διακοσμητικής της Οθωμανικής πάνω σε καινούριο κτίριο, καινούριο λέγοντας, επαναλαμβάνω, δεκαετία του 30, μοντέρνο της δεκαετία του 30, κολλάει. Και το καταπληκτικό, κολλάει. Τώρα θα σε πάω στην αποδόμερη, στη Ρόδο. Στη Ρόδο. Το οποίο δεν την ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ, τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχει το εξής καταπληκτικό παράδειγμα αυτής της μεταφοράς, αυτής της τεχνοτροπίας και της τεχνικής που εφαρμόζουν αυτοί με την κατασκευή των πλακιδίων των διακοσμημένων τόσο έξοχα, που περνάει σαν τεχνοτροπία και νοοτροπία σε μία παλιά κατασκευαστική βιομηχανία, ας πούμε, ή βιοτεχνία, πώς θα το πω, ανάλογα με την εποχή, τον Ίκαρο το λεγόμενο. Ο Ίκαρος λοιπόν ήταν ένα εξέχον και εξοχότατο παράδειγμα κατασκευής κεραμικών, όποιες μορφής, είτε κεραμικά χρηστικά είτε κεραμικά πλακιδίου, που λες και είναι αυτά που βρίσκεις στην απέναντι μεριά και που είναι και πάρα πολύ φημισμένα. Που έχουν όλα αυτά τα φτερά, τα φύλλα από τα φυτά. Φανταστικά φυτά είναι κατά βάση. Καταπληκτικά. Φανταστικά φυτά είναι κατά βάση. Δηλαδή δεν μιμούνται πραγματικά. Όχι, όχι, δεν μιμούνται. Το φαίνεται και από το χρώμα τους κιόλας. Ό,τι θες βάζουν. Ναι. Ναι, και τώρα δεν ξέρω κατά πόσον κολλάει εδώ σαν συνέχεια, αλλά κολλάει ίσως γιατί είναι πάλι το θέμα των μοτίβων των διακοσμητικών. Ναι. Εκείνα τα οποία βλέπεις στα μαγαζιά στην Κωνσταντινούπολη που αξίζουν, δηλαδή κατά την άποψή μου, είναι τα μεταξωτά τους και τα χαλιά τους. Έτσι. Και οι μικροτεχνίες, δηλαδή, τους θα συμπληρώσω εγώ μαζί. Δηλαδή σε πάω σε έναν άλλο τομέα. Δεν το... Αυτά δεν τα κοίταξα εγώ καθόλου, για να είμαι ειλικρινής. Έτσι. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία, βέβαια, η οποία τροφοδοτεί με αναμνηστικά τους τουρίστες. Εντάξει, φυσικό επόμενο. Αλλά. Αλλά το προσέχουν τον τουρισμό τους. Φτηνά δηλαδή πράγματα εννοώ. Αλλά. Έχει ορισμένα μαγαζιά με χαλιά και με κάποια κεραμικά. Είδα, ας πούμε, ένα κεραμικό λαγίνι. Ουσιαστικά λαβωμάνο, όπως το λένε, που ήταν για πλήσιμο. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο μπορεί να μην ήταν χρηστικό, να ήταν διακοσμητικό, έτσι. Αλλά ήταν εξαίσιο πράγμα. Εκπληκτικό. Λοιπόν, και τα μεταξωτά τους επίσης, τα οποία τους δίνουν πολύ μεγάλη προβολή από ό,τι καταλαβαίνω τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, τώρα που είχα πάει, είχε μια, πώς θα το πω ακριβώς, φεστιβάλ, ας πούμε, σιροτροφίας και μεταξωτών, και τα οποία είναι σε ένα επίπεδο που εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, έτσι. Δηλαδή, εντελώς άλλο πράγμα. Κοίταξε να δεις. Μου θίγεις τώρα το θέμα της ανάπτυξης, όπως έχουμε συνηθίσει να το ακούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, μας έχουν έναν άκρος καταναλωτικό λαό, ο οποίος αναζητά να δει πού στο καλό θα βρει περιθώριο και χώρο για να αναγνωριστεί ότι κάπου εκεί υπάρχει η ανάπτυξη. Αφού αυτοί κάνουν και εμείς δεν κάνουμε. Να σου πω στο παραγωγικό κομμάτι,
ότι πόσα πράγματα εισάγουμε από τους Τούρκους. Λεμόνια, κρεμμύδια, όλους τους ξηρούς καρπούς. Υγιεινής, υγιεινής, πλακίδια. Ναι. Τα πιο απλά. Γεμάτο. Ναι. Έχουν κατακλείσει την αγορά σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Χιτοσιδηρά αντικείμενα, οτιδήποτε. Εντάξει, από μπανιέρες μέχρι λέβητες καλοριφέρ. Έτσι. Ναι. Είμαστε οι καλοί πελάτες. Ναι. Ναι. Και υποθέτω είναι κι άλλοι καλοί πελάτες. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, που σε όλα τα Βαλκάνια πρέπει να εξάγουν αυτοί. Ναι, εντάξει. Εμάς μας έχει φάει η χαζομάρα, διότι αναζητούμε ακόμα την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, άμα δεν φτάσει στο σημείο να φτιάχνει κάτι, να το παράγει, δεν πρόκειται να έρθει μόνη τη. Ναι. Θα σε βλέπει, θα στρέβει τη γωνία. Αυτή βέβαια, αυτό το πράγμα το έβαλαν σκοπό τους πρακτικά από την εποχή του Κεμάλ, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ο Κεμάλ το είχε βάλει σκοπό του να κάνει την Τουρκία, ας πούμε, σύγχρονο κράτος. Και τον αφήσανε. Και τον άφησαν και βρέθηκε έτσι, σε γιατί πιο ευνοϊκή. Γιατί και εμάς δεν μας αφήσανε αντίστοιχα, έτσι. Εμείς δηλαδή έχουμε δύο κακάτινα. Έχουμε ναι. Το εγχώριο κακό ναι. Και το εξωγενές. Ναι, καμία αντίρρηση. Όμως τι έγινε, ο Κεμάλ βρέθηκε σε πιο ευνοϊκή συγκυρία από πλευράς, πώς να το πω, ιστορικών εξελίξεων στην περιφέρειά του. Ιστορικές εξελίξεις βασικές στηρίζονται, δηλαδή ο κακός δαίμονας Ελλάδας και Τουρκίας σε σχέση με τη δική μας την πλευρά για το πώς εξελίχθηκε υπέρ του Κεμάλ βρίσκεται στο βορρά, για να μην ωφεληθούν οι Ρώσοι, ναι, ακριβώς, ως τσαρική Ρωσία, ναι, και φτάσουν να βγουν στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, ναι, ναι. Γι' αυτό έπρεπε να την πληρώσουμε εμείς, διότι έπρεπε να δοθούν πόντι στο τουρκικό εθνός. Ναι, να μην διασπαστεί κατά το δυνατόν η Τουρκία, η Οθωμανική, ναι, Αυτοκρατορία, ναι, ναι. Αυτό και, αργότερα, και αργότερα πάλι ο φόβος της επεκτάσεως των Μπολσεβίκων στη Μέση Ανατολή έκανε το ίδιο πράγμα. Έτσι, δηλαδή το έκανε, ας πούμε, τους δυτικούς να ενισχύσουν να πάνε την νεότερη Τουρκία. Οι Τουρκοί το παίζουν. Ναι, 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 ναι. Ξέρουν δηλαδή, ναι, έχουν μάθει εκ των πραγμάτων, λες και έχει γίνει ενσωματωμένο ως εκφύσεώς τους να ισορροπούν ανάμεσα σε αυτά τα δύσκολα. Ναι, τώρα το ζήτημα είναι για πόσο καιρό. Δηλαδή. Ναι, για πόσο καιρό, το για πόσο καιρό ισχύει για όλους. Διότι ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάντως υπάρχει μια συνέπεια στην τουρκική πολιτική, η οποία όσο ξεκινήσει ασυνέπεια στη δική μας. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λέγανε γενικώς, ας πούμε, ότι είναι καταπιεστικό το καθεστώ τους ακόμα και σήμερα. Δηλαδή ότι δεν είναι εντελώς ελεύθερο ο καθεστώς. Όχι, δεν είναι. Να σου πω, κοίταξε να δεις. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι. Να σου πω όμως κάτι άλλο. Εγώ θα σε πάω στα αρχαιοελληνικά δεδομένα, καταγεγραμμένα στα νομικά του Πλάτωνα. Τι λέει ο Πλάτωνας, ότι το δημοκρατικό πολίτευμα. Ναι, δεν είναι καλό πολίτευμα. Είναι καλό για στην κατάταξη το προτελευταίο κατά τη δική του άποψη. Για να μην θεωρηθούμε δηλαδή ότι είμαστε και ξέρω εγώ, κουνάμε τα σημαίακια κατά της όποιας δημοκρατίας, διότι και αυτός καταφέρεται κατά της όποιας δημοκρατίας. Η όποια δημοκρατία τελικά είναι καταστροφική. Διότι δεν μπορεί να τα βάλεις όλα σαν ένα χταρμά, όπως είπες πριν, κατά καλά, την Τουρκία και ο Πλάτωνας, ας πούμε, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θεωρούν ότι είχε ο ίδιος πολιτικές φιλοδοξίες, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν για το λόγο αυτό, τα βάλε με τη δημοκρατία και δεν ξέρω τι. Ο Πλάτωνας βέβαια είχε κάτι το οποίο ο σύγχρονος Έλληνας δεν τα πάει καλά μαζί του. Έτσι. Εντάξει, αφού απέχουμε και πώς απέχουμε. Όχι, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Εννοώ σαν την οτροπία. Ο Πλάτωνας ήταν υπέρμαχος του ορθολογισμού. Λοιπόν, ο ορθολογισμός με τη σύγχρονη Ελλάδα είναι κάτι το οποίο. Χτύπησες φλέβα τώρα. Ναι, δεν πηγαίνει καλά. Ναι. Έτσι. Ναι. Έχει εξοβελιστεί ο ορθολογισμός. Το βλέπουμε και στις διαπραγματεύσεις. Έστω και έξω. Ναι. Έτσι. Ο καθένας μπορεί να σου λέει ό,τι θέλει. Ναι. Μόνο ορθολογιστικό δεν είναι. Ναι. Ναι. Έτσι. Ναι. Και έσω και έσω. Ναι. Δηλαδή η αίσθησή μου είναι για τους Τούρκους επιφανειακά εντελώς. Έτσι. Γιατί μπορεί να κρύβονται πολλά και διάφορα από κάτω. Παραδείγματος χάρη που έλεγα πολλά και διάφορα κρύβονται. Αυτή η ανάπτυξη, η οικοδομική,
η οικιστική ανάπτυξη, όχι τόσο τα έργα υποδομής που γίνονται, δηλαδή το καινούργιο το λιμάνι που κάνουν μια σύραγγα κατά το Βόσπορο, ας πούμε, που κάνουν τρίτη γέφυρα πολύ μεγαλύτερη κλπ. Αυτά, ας πούμε, ότι είναι σιδηροδρομική γραμμή με 220 χιλιόμετρα ταχύτητα που τους φτιάχνουν οι Κινέζοι, ας πούμε. Λοιπόν, καινούργιο αεροδρόμιο και δεν σημαίνει. Αυτά είναι πιο πολύ έργα υποδομής, τα οποία εντάξει μπορεί να δικαιολογηθούν ευκαιρώς. Αλλά αυτός ο όγκος της οικοδομικής αναπτύξεως και το τμήμα, ας πούμε, το ποσοστό του διαθεσίμου κεφαλαίου το οποίο απασχολεί, μου κάνει λίγο ύποπτο, έτσι. Δηλαδή ότι είναι μια δραστηριότητα η οποία αποδίδει σε κάποιους εν τόπο και χρόνο αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουμε αν θα έχει καλές μακροπρόθεσμες συνέπειες. Και ιδιαίτερα όταν παίζεις έτσι σε τέτοια μεγέθη και σε τέτοιες παραμέτρους, αυξάνεις και το ρίσκο. Ακριβώς. Είναι γεμάτη κάθε γωνία στην Τουρκία, είναι στην Κωνσταντινούπολη τουλάχιστον, βρίσκεται και μια διαφορετική τράπεζα ιδιωτική, έτσι. Μια από τις οποίες είναι πολύ χαρακτηριστικό το όνομά της, για Πικρεντή, ονοήτο. Έτσι. Λοιπόν, χρηματοδοτεί προφανώς οικιστική ανάπτυξη. Λοιπόν, τι θέλω να πω, ότι αν εξαιρέσει κανείς αυτό το πράγμα, αυτό μου έδωσε λίγο την εικόνα της ελλείψεως ισορροπίας, δείχνει η Τουρκία, τουλάχιστον από την εικόνα της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, ναι. Όχι, δεν ξέρω πιο μέσα, έχω σκοπό να πάω και πιο μέσα και πολύ πιο μέσα μάλιστα. Μέχρι πού θες να φτάσεις? Εγώ ήθελα κάποια φορά στη ζωή μου να κάνω το δρόμο του μεταξιού. Α, καλά, εντάξει. Με αυτοκίνητο. Έτσι, και να βγω στον ελληνικό. Εντάξει. Θα το κάνω κάποια στιγμή, να δω πότε θα σταματήσω. Στο εύχομαι, να το κάνεις είναι ένα πράγμα λοιπόν, το οποίο θα μπορούσα να σου πω και εγώ με μεγάλη ευκολία, ότι θα μπορούσε να είναι και εμένα ένα δικό μου όνειρο. Αυτό. Γενικώς έτσι, επειδή μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια και τα ταξίδια σε επαφή και επικοινωνία με νέους κόσμους, άγνωστους στην καθημερινότητά μας, παρόλο το ότι η τεχνολογία μας έχει κάνει να μπορούμε να γυρίζουμε τον κόσμο έτσι γύρω-γύρω και να πούμε. Δεν είναι το ίδιο. Και ακριβώς γι' αυτό τους ονομάζω άγνωστους σε εμάς. Ναι. Γιατί ναι, αν δεν έρθει σε πραγματική φυσική επικοινωνία και επαφή ακριβώς, μαζί του, παραμένει άγνωστος. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα είδα εγώ, ξέρω εγώ, στην Κίνα πήγα σε 4 διαφορετικές πόλεις, όπου η κάθε μία πόλη για να πας από τη μία στην άλλη, έπρεπε να πας με αεροπλάνο. Διότι και οι αποστάσεις αυτές ήταν σαν να σε μετακινούσαν σε μία διαφορετική πολιτισμική κατάσταση. Ναι. Ναι, το είδα. Άλλος κόσμος. Και παρόλα αυτά, και μέσα στην ίδια πόλη, αν έφευγες να πας από τη μία μεριά της πόλης στην άλλη, που άλλαζαν όρια και καταστάσεις και πράγματα και συνοικίες, πάλι το ίδιο αισθανόσουν και μέσα στην ίδια πόλη. Όπως ήταν, ας πούμε, παράδειγμα εκεί, στο Σιάν, που είναι και η πόλη που παραέξω έχουν βρεθεί οι πύληνες στρατιώτες. Α, μάλιστα, ναι. Πού να μετακινηθείς, να μετακινηθείς πού, στην αγορά της κινέζικης καθημερινής πραγματικότητας, όπως έχουμε εμείς εδώ, ας πούμε, τη Βαρβάκιο, ναι, να μετακινηθείς πιο εκεί, να πας σε κάποια, ξέρω, αρχαιολογικά τους σημεία ή να πας, ξέρω, στον μουσουλμανικό τομέα, γιατί έχει και ένα μουσουλμανικό τομέα. Ναι. Και λες και αλλάζεις πόλη. Ναι. Και είσαι μες στην ίδια πόλη. Αυτό είναι η Ασία. Ναι. Αυτό είναι η Ασία. Και αυτό είναι που με εγωιτεύει εμένα. Ναι. Λοιπόν, φοβερή. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει να λέω πριν από αυτό, ότι η Τουρκία λοιπόν δείχνει ότι είναι πολύ περισσότερο ορθολογική στην αξιοποίηση των πόρων της, δηλαδή του υλικού δυναμικού της και του ανθρωπίνου δυναμικού της, από την Ελλάδα. Έτσι. Και ακριβώς η πολιτική την οποία ακολουθεί, και η εσωτερική και η εξωτερική, είναι ορθολογική. Εμείς για κάποιο λόγο δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτή την εντύπωση σου δίνει. Δηλαδή ότι έχει επιβληθεί, ίσως έχει επιβληθεί ακριβώς αυτό με τη βιαία χρειά του όρου, έτσι, έχει επιβληθεί ο ορθολογισμός στην Τουρκία. Και αυτόν ακολουθούν. Κοίταξε να δεις. Αν η Τουρκία πεις ότι είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός της απώλειας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για αυτούς και έχει αρχίσει η συρρήκνωση του δικού τους χώρου, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς μπορεί να λέμε, ξέρω εγώ, η πτώση του Βυζαντίου το 1453 και να το θεωρούμε σαν από το πολύ
της αναφοράς και της ιστορίας που μαθαίναμε για αυτό το πράγμα, ότι το αντιμετωπίζεις λίγο πολύ σαν να είναι και λίγο πολύ χθες σου αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Σκέψου όμως ότι μιλάμε για πολλές εκατονταετίες. Για σκέψου ότι το ίδιο πράγμα όμως για τα δεδομένα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν είναι παρά ούτε καλά καλά δύο, δεν έχουν περάσει 200 χρόνια. Ναι, όχι. Δεν έχουν περάσει. Όχι. Δηλαδή είναι το πραγματικό χθες το δικό τους. Ναι. Και αυτό, αυτονόμητο. Και 200, 100 χρόνια στην ουσία. Ναι. 100 χρόνια. Από 200 έως 100. Ναι. Διότι είναι αυξανόμενο. Έχει ένα βάθος χρόνου, ναι, διάρκειας της συνεχιζόμενης απώλειας. Ναι. Και όλο και κάτι ναι, χάνουν, ναι, και ξαναχάνουν και ξαναχάνουν. Ναι, 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 ναι. Χάνουν όμως ουσιαστικά, ναι, πραγματικά 200 χρόνια χάνουν. Ναι. Τόσο. Ναι. Τόσο. Ναι. Και από την άλλη μεριά, το άλλο που συμβαίνει σε εμάς είναι το εξής. Ότι εμάς, επί όλο αυτό το χρονικό διάστημα αντίστοιχα, δεν μας έχουν αφήσει σε ησυχία να ορθοποδήσουμε. Και ότι μας έχουν συνέχεια έτσι, από τη μία μεριά και από την άλλη. Αυτό που χάνουν αυτοί την περίοδο εκείνη που συντίθεται στα δικά μας τα εδάφη, πέρα από τα υπόλοιπα των Βαλκανικών χωρών, ή ακόμα και της Μέσης Ανατολής μέχρι και της Βορειοαφρικανικής ακτής, αυτό που χάνουν αυτοί είναι πολύ πιο χοντρό και δύσκολο από αυτό που δεν μας αφήνουν να συντονίσουμε εμείς σε συνεχιζόμενες δεκαετίες. Διότι έχει ξεκινήσει και πήγαινε το τσούκλο. Δηλαδή, ξέρω, αν σκεφτείς ότι την πρώτη ελεύθερη οντότητα η Ελλάδα την αποκτά το 1821 σε ένα μικρό περιορισμένο γεωγραφικό μήκος και πλάτος, ναι, και φτάνει να την ανασυνθέτει ως αυτό που έχουμε σήμερα ακριβώς, φτάνουμε στο 1948. Ναι, μετά το δεκάνησα. Μετά το δεκάνησα. Ναι. Λοιπόν, τι να πεις. Και μάλιστα είναι τώρα, στις 30 Μαρτίου είναι η επέτειος της ενσωμάτωσης. Α, ναι, 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 ναι. Της δωδεκανής, ναι, την οποία αυτή τη γιορτάζουν κάθε 7 Μαρτίου. Ναι, το περάσαμε, γι' αυτό. Ναι. Η υπογραφή όμως έχει γίνει 30 Μαρτίου. Α, προφανώς ήταν η ημερομηνία εκδόσεως, τέλος πάντων, της αποφάσεως περί ενσωματώσεως. Ναι, απλώς μετά την πήγαν πιο πίσω την... Ναι, την υπογραφή του πρωτοκόλλου, ναι, ας πούμε. Ναι, 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 που είχε γίνει στη Γαλλία. Στην συνθήκη... του Μοντρέιλ. Έχει ένα συγκεκριμένο... Συνθήκη Ελευθερίας, κάπως έτσι λέγεται. Α, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων. Παρόλα αυτά όμως, βλέπεις ότι αλλού είμαστε συντονισμένοι εμείς και αλλού είναι συντονισμένοι αυτοί. Ναι. Θα μου πεις, εντάξει, βέβαια, έχουμε εισπράξει και έχουμε, δηλαδή, ξέρω, και αυτή η ταλαιπωρία της κατάστασης με το πώς εξελίχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και πώς τον πληρώσαμε και πώς επεκτάθηκε για μας. Είμαστε η μόνη χώρα όπου ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ουσιαστικά κλείνεται εντός των συνόρων και έχει μία επέκταση χρόνου μίας δεκαετίας. Με τον εμφύλιο εννοώ. Ναι, ναι. Έτσι. Αλλά τώρα εδώ πέρα συμβαίνει το εξής. Ο εμφύλιος είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό η κατάληξη της αντιπαραθέσεως μεταξύ βενιζελικών στην ουσία και βασιλοφρόνων, η οποία είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία του 30. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω τόσο πολύ τον εμφύλιο σαν αποτέλεσμα αντιπαραθέσεως μεταξύ, ας πούμε, κομμουνιστικών οπαδών, ας πούμε, τέλος πάντων, της κομμουνιστικής θεωρίας και της καπιταλιστικής στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου. Στην Ελλάδα ο εμφύλιος ήταν ίσως η αναπόφευκτη κατάληξη της αντιπαραθέσεως βασιλοφρόνων και βενιζελικών από την εποχή του διχασμού. Έτσι. Και όπου συμπαραστήρει πάλι από την άλλη μεριά, να ξαναγυρίσουμε στην απέναντι ακτή, όλους τους μικρασιάτες
που χάνουν τα πατρία εδάφη και ξαναγκάζονται να έρθουν εδώ πέρα. Και οι οποίοι προσεχώρησαν στην αριστερά, βέβαια, έτσι, σε συντριπτικό βαθμό. Είχαν και λόγο να προσχωρήσουν, διότι και όλη η βασιλική, ας πούμε, τους θεωρούσαν τέτοιους. Δεν είχαν περιθώριο να πάνε κοντά τους, διότι ναι. τους θεωρούσαν πάρα πολύ δημοκράτες. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Ναι, 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 και δεν τους θέλανε ναι, με αυτή ναι, 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 ναι. Τους περιθωριοποίησαν, ας πούμε, ναι, ναι, για τον ναι, λόγο. Ναι. Και το καταπληκτικό, βέβαια, είναι να βλέπεις, ας πούμε, ότι υπάρχει ένας τόσο λαμπρός και μεγάλος πολιτισμός στα χέρια τους, όσο είναι κυρίαρχοι και κύριοι των περιουσιών τους, των εργασιών τους, των βιομηχανιών τους, των δραστηριοτήτων τους, γιατί είναι και τραπεζίτες μέσα, είναι, που και τι δεν έχει. Και παρόλα αυτά χάνουν τα πάντα και έρχονται από εδώ και αντιμετωπίζονται... Σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Ναι. Ναι. Οι οποίοι, θέλοντας, δεν θέλοντας, αυτό που πρέπει να παραδεχτούμε είναι ότι είναι αυτοί που στην κυριολεξία ανεβάζουν το βιωτικό και το πνευματικό επίπεδο των υπόλοιπων γεωνών ναι. Ελλήνων ναι. και τους κάνουν να είναι καλύτεροι. Κακά τα ψέματα. Ναι. Αυτοί είναι οι μορφωμένοι. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι μορφωμένοι σε πολύ πολύ μικρό μία συρρυκνωμένη μερίδα, ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι στο πολύ μεγάλο αστικό κέντρο των Αθηνών. Ναι. Ούτε καν της Θεσσαλονίκης. Ναι, δηλαδή η Θεσσαλονίκη έχει το πλεονέκτημα ότι επειδή ήταν μεγάλη πόλη και επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας, δηλαδή μέχρι να απελευθερωθεί, ναι, μια άλλη... είχε μια κουλτούρα ιδιαίτερη και η Θεσσαλονίκη, μια συνέχεια κατά κάποιον τρόπο. Η Θεσσαλονίκη όμως έχει το άλλο παράδοξο που δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το μεγάλο κυρίαρχο ποσοστό των κατοίκων της Θεσσαλονίκης είναι πρώτα είναι οι Εβραίοι, ναι. μετά είναι οι Μουσουλμάνοι και μετά είναι οι Έλληνες. Βέβαια. Ναι. Η μειοψηφία, ναι, δηλαδή, μέσα στη ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Απλώς θέλω να πω ότι υπάρχει μια ιστορική συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι Γερμανοί το ξεπαστρέψαν. Ναι, ναι, εννοείται. Και ουσιαστικά οι ενέσεις, ας πούμε, οι πνευματικές, οι πολιτιστικές ενέσεις του νεωτέρου ελληνικού κράτους, του νέου ελληνικού κράτους, γίνανε από πού? Γίνανε από τα Επτάνησα, που δεν είχαν γνωρίσει τουρκική κατοχή, από την Κρήτη. Εκτός ελαχίστων ημερών που είχαν καταφέρει και είχαν προσεγγίσει ένα τμήμα της Κεφαλονιάς. Ναι, ναι. Εκεί στο Φάρο το λεγόμενο. Ναι, 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 ναι. Που κάνανε και ένα πηγάδι για να έχουν να πιούν νερό. Ναι. Και πολύ... μία προσπάθεια παρουσίας τους στην Κέρκυρα, η οποία δεν ευόδωσε κιόλας. Ναι. Δεν είχαν καταφέρει τίποτα άλλο, ποτέ. Όχι, όχι. Αυτή είναι από την Κρήτη, λοιπόν, από τα Επτάνησα την Κρήτη και τη Μικρά Ασία, ας πούμε, είτε διαρκούσεις στις επαναστάσεις με τους φαναριώτες και λοιπά, είτε μετά με τους πρόσφυγες, έτσι. Ναι, από εκεί ναι, δημιουργεί και μάλιστα θα έλεγα ότι η πνευματική κίνηση της Ελλάδος δεκαετία του 30 και για να είμαστε, ναι, πες μου, ότι ήταν προϊόν της, πώς να το πω, αυτής της ροής, δηλαδή, ναι, της ανθρώπων, ναι, μικρασιατών. Και η μεγάλη αδικούμενη στην προκειμένη περίπτωση είναι η πόντι, το ποντιακό στοιχείο. Άλλο αυτό, εντάξει. Γιατί παθαίνουν όσα παθαίνουν οι άνθρωποι, εξαναγκάζονται να έρθουν κακήν κακώς, έτσι όπως ήρθαν, για να σώσουν τη ζωή τους, και διασπείρονται μετά κατά ένα περίεργο τρόπο και τους έχουν και τους πηγαίνουν λες και είναι αντικείμενα. Όχι, σαν να λες, βάλ τους εδώ, όχι, μην τους βάλεις εδώ, πάρ' τους και βάλ' τους εκεί, καλύτερα είναι εκεί πέρα να είναι. Και μετά κάθονται και σκέφτονται κιόλας το ότι είναι και το καλύτερο δυνατό και δεδομένο στοιχείο να είναι η εμπροστοφυλακή σε περίπτωση σύραξης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και τους πηγαίνουν όλους στη Θράκη. Ναι, ναι. Ανατολική Μακεδονία. Ανατολική Μακεδονία. Θράκη όχι τόσο πολύ. Τους ξαναφέρανε. Τους... Γιατί η Θράκη πήρε και πολλούς από την Ανατολική Ρωμυλία. Ναι. Έτσι, δηλαδή όλος ο Βόρειος Εύρος, ας πούμε, είναι... Ναι, κυρίως, ναι, κυρίως Ανατολική Ρωμυλία. Φτάνει και κεντρική, μέχρι και κεντρική. Και κεντρική, ναι, 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 ναι. 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 Από την Έδεσα ουσιαστικά μέχρι... Δηλαδή ουσιαστικά βλέπεις ότι το κακό δαιμόνιο το δικό μας είναι η εκάστοτε πολιτική κάστα. Ναι.
Σαφώς. Έτσι, δηλαδή δεν αφήνουν τον κόσμο στην ησυχία του. Γιατί? Γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη που δεν την έχουν καθόλου, λες και την έχουν πάρει εξ αντιγραφής από την περίοδο του Βυζαντίου οι Οθωμανοί όταν κυριαρχούν και φτάνουν έως τους Τούρκους. Ναι. Οι οποίοι σου τραβάνε μια πορεία χαραγμένη και δεν παρεκκλίνουν, δεν πάνε να έρθει ο ένας ή ο άλλος αυτό που έχουν στόχο, προς τα εκεί κοιτάνε και προς τα εκεί πηγαίνουν. Τώρα αν θα τους πάει σοσιαλιστής, παράδειγμα, ο αριστερός, ο σοσιαλιστής, πώς το λένε, ο ανοιχτό μυαλός είναι αυτός που πήγε και κατέλαβε το 38% της Κύπρου. Ναι, ο Τσεβίτη. Ο Τσεβίτη. Ναι. Ναι, αυτός ήταν ναι, από τους προοδευτικούς, ας πούμε. Ναι, οι προοδευτικοί δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις κάτι τέτοια παραδείγματα τα οποία μπορεί να έχουν ένα οξύμορο για μας, το οποίο όμως αυτό το ακολουθούν. Μπορεί να σου βγει μετά ένας ο οποίος να είναι εντελώς δικτάτορας. Δεν θα κοιτάξει να δει ποιος ήταν, από πίσω μου ήταν ένας σοσιαλιστής. Με νοιάζει. Έκανε αυτό σωστά τη δουλειά του, κοίταγε προς τα εκεί. Και εγώ το είδα, κοιτάω προς τα εκεί. Αυτό κάνουν αυτοί. Και γι' αυτό τον λόγο βλέπεις ότι ό,τι και να περάσουν ανορθώνονται. Πηγαίνουν καλύτερα. Όλα όσα χάσαμε εμείς μπορεί να τα είδες εσύ μέσα σε μαγαζιά ή μέσα σε αντικερί ή μέσα σε αυτά. Δηλαδή, τι πλούτος βιβλιακός υπάρχει μέσα στα καταστήματα τα οποία άμα έχεις χρήμα να πάει να αγοράσεις θα το βρεις. Από εκκλησιαστικά βιβλία παλιά, δεν ξέρω και τι άλλο εκδόσεις μπορεί να βρεθούν. Τι δαχτυλίδια χρυσά που έχουν πάνω ημιπολίτιμους λίθους. Καλά, τέλος πάντων, πολλά ήταν, δεν είδα. Περασμένων χρόνων. Τι να μας... τώρα θα σε βάλω να μας πεις για τα δαμασκηνά. Πες τα, όλα. Τα δαμασκηνά σπαθιά εννοώ. Να ξεκινήσουμε από το εξής. Πρώτα ότι αυτό το μουσείο όπλων, ας πούμε, που έχει τα όπλα των Σουλτάνων στο Τοπκαπί, είναι αυτό, ένα σύγκριτο, έτσι, δηλαδή είναι αριστοργήματα μέσα, δηλαδή, αρκεί να ξέρεις, να αναγνωρίζεις τι βλέπεις. Παρένθεση, παρά το ότι υπάρχει, είναι γνωστό το λεγόμενο τουρκικό δαμασκηνό, κανένα από όλα αυτά δεν είναι δαμασκηνός χάλιβας. Είναι απλή σφυρίλατη, διάφοροι, ό,τι ποικιλία σπαθιού μπορείτε να φανταστείτε, έτσι. Και, πώς και άλλα όπλα, πελατήκια κλπ. Και πώς καταλήγουν να το ονομάζουν έτσι ενώ δεν είναι. Όχι, δεν τα δαμασκηνά αυτά που έχει μέσα το τοπκαπί, ούτε συζήτηση. Και δεν νομίζω ότι τα λέει και κανένας έτσι. Παρένθεση ότι μόνο στα μουσεία βλέπεις αγγλικές ή αλλόγλωσσες επιγραφές. Οπουδήποτε. Όλη η Τουρκία και οι δρόμοι τους, τα πάντα είναι σηματοδημένα μόνο στα τουρκικά. Δηλαδή, αν δεν ξέρεις, χάθηκες. Έτσι. Στα μουσεία τα μόνα μέρη στα οποία βρίσκεις, ας πούμε, κοντά στην τουρκική επιγραφή και μια αλλόγλωση, μια αγγλική, μια γαλλική, μια γερμανική. Τελείωσε. Αυτό. Λοιπόν, έχει μια ποικιλία, ας πούμε, όπλων. Οτιδήποτε από απλά εγχέμαχα, ξέρω, μέχρι πρώιμα αρκεβούζια και αυτά και καρδιοφύλια κλπ. Έχει, να το είχα πει σε μια άλλη εκπομπή για αυτής βορειοαφρικανικής τεχνοτροπίας, πιστόλια επενδεδεμένα με κοράλι, έχει ντουφέκι τέτοιο. Δεν θυμάμαι από ποιον, κάποιον από τους τελευταίους σουλτάνους στο τοπκαπί μέσα, την πανοπλία του Μωάμεθ, προφητού, ξέρω εγώ, και λοιπά, διάφορα τέτοια πράγματα. Το αξιοπερίεργο, το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος αυτό εύκολα, είναι ότι πάρα πολλά από τα όπλα, από τα σπαθιά, φαίνονται ότι οι κόψεις τους είναι χτυπημένες. Έχουν πολεμήσει. Έτσι. Δηλαδή δεν είναι διακοσμητικά όπλα. Είναι όπλα τα οποία πέρασαν από μάχη. Έχουν χρησιμοποιηθεί. Έχει μια άλλη αίθουσα στην οποία έχει διάφορα σπαθιά, τα οποία
ισχυρίζονται ότι είναι από την περίοδο, την πρώτη μουσουλμανική περίοδο, δηλαδή ότι είναι του Μωάμεθου προφήτη και των διαφόρων των απογόνων του συγγενού του Σπαθικού Αλή, ας πούμε, του Αμπού Μπάκρ, ξέρω εγώ κλπ. Δεν τα πολύ βλέπω, για να είμαι ειλικρινής, ότι είναι από εκείνη την περίοδο. Λέει ότι οι λαβές είναι φτιαγμένες επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή λέει, ας πούμε, ξέρω εγώ, για το παθή του Μωάμεθ που έχει μέσα η του Αλή, την κατασκευή, ξέρω εγώ, το χαλίδινο κομμάτι του 8ου αιώνα, ας πούμε, και η λαβή είναι, έχει κατασκευαστεί το 15ο στην Τουρκία. Έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ τα βλέπω ότι είναι μεταγενέστερα αυτά. Δεν είναι, δεν θέλω να το κρίνω, ας πούμε, γιατί δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Τέλος πάντων, επανέρχομαι σε αυτό ότι δαμασκηνά όπλα μέσα στο τόπ καπί δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω εάν στο πολεμικό μουσείο, το οποίο δυστυχώς δεν το είδα και το οποίο ήθελα διακαώς να δω, διότι υπάρχει μέσα ένα πυροβόλο βιδωτό, το οποίο θεωρείται ότι είναι από εκείνα τα οποία βγήκαν από το χιτήριο. Είναι αυτό που λέγαμε σε κάποιο που είχε λάβει μέρος στην πολιοργία της Ρόδου. Όχι, όχι. Είναι ένα από αυτά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην πολιοργία της Κωνσταντινούπολεως. Mm. Λοιπόν, ή τουλάχιστον έτσι θεωρείται. Και μεγάλου διαμετρήματος. 90 εκατοστά περίπου. Mm. Δεν το είδα, δυστυχώς. Το οποίο εκπυρσοκροτούσαν. Μία φορά. Την ώρα. Ναι. Μία φορά την ώρα. Ναι. Έπρεπε πριν μία ώρα να κρυώσει για να το ξανακάνει. Να κρυώσει, να το επαναφέρουν στη θέση του, γιατί ήταν πάνω σε, πώς το λέμε, σε έλκυθρο ουσιαστικά, δεν είχε κυλίβαντα με ρόδες. Έτσι, και έπρεπε να το ξανασπρώξει και να το αυτόσει και έφευγε πίσω με τη βολή κλπ. Είδα πυροβόλα παλιά, δηλαδή εκείνη τη εποχή, τα εκθέτανε κάτω από το Ρούμελι Χισάρ, κάτω από τα τείχη του Ρούμελι Χισάρ. Έτσι. Και προφανώς ήταν τοποθετημένα εκείνη την εποχή πάνω στο Ρούμελι Χισάρ. Λοιπόν, τη ιδία εποχή φαινόταν αυτά, αλλά μικρότερα. Δύο λόγια για τα όπλα και να επανέλθουμε στο θέμα των πυροβόλων. Λοιπόν, δεν είδα δαμασκηνά. Το βασκινό χάλιβα στο τόπ καπί. Έτσι, δεν ξέρω αν υπήρχε οτιδήποτε στο στρατιωτικό μουσείο. Δεν πήγα, δεν ξέρω εκεί πέρα. Είχε την πανοπλία του Μάμφ του Πρωθυπουργού, η οποία είναι αριστούργημα αυτής μεταλλουργίας, ας πούμε. Η οποία και θυμάσαι που λέει που είχε κατασκευαστεί. Όχι, δεν έλεγε που ήταν κατασκευασμένη, αλλά αυτού του τύπου ήταν φτιαγμένα συνήθως στην Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη. Δηλαδή ήταν φτιαγμένα Συρία, στα σύνορα με τη Συρία εκεί πέρα. Mm. Αυτά τα φτιάχναν εκεί. Ήταν το στυλ που είχαν οι πανοπλίες, οι αραβικές, ας το πούμε έτσι, για την ακρίβεια τόσο αραβικές, θα έλεγα κουρδικές, ή των Σελτζούκων Τούρκων της εποχής των Σταυροφοριών. Έτσι, μία αντίστοιχη, την οποία την εμφανίζει και για Βυζαντινή μάλιστα, την έχουμε στο Βυζαντινό Μουσείο. Mm-hmm. Λοιπόν, όπου βεβαίως δεν είναι Βυζαντινή πανοπλία αυτή, είναι πανοπλία Σελτζούκου μισθοφόρου των Βυζαντινών. Mm-hmm. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ήταν το τυπικό σο αραβικής, αραβο-ινδικής προελεύσεως αλυσιδωτός θώρακας, mm-hmm. έτσι, αρκετά διαφορετικός από τον δυτικό, πιο μεγάλη κρίκη, πιο αραιή, ξέρω εγώ, αρκετά κομμάτια με πλάκες, με ελάσματα, χωρίς να είναι ολόκληρο όμως έλασμα. Έτσι, mm-hmm. τέτοιες ήταν οι παραπλήρες που έχουμε στο top καπί. Λοιπόν, και τις οποίες τα αντίγραφά τους υπόψη τα πουλάνε για αναμνηστικά, έτσι. Τώρα το τι κόστος δεν ήθελα να το ξέρω, για να μην αρρωστήσω, δεν το ρώτησα. Λοιπόν, αλλά εντελώς συμπτωματικά, στην μεγάλη την αγορά, ας πούμε, που έχει σκεπαστεί, που είναι εκείνο το χάος, τέλος πάντων, της κεντρικής αγοράς της Κωνσταντινούπολης, όπου συνυπάρχουν τα πάντα, δηλαδή συνυπάρχουν δίπλα στα εντελώς ευτελή αναμνηστικά, συνυπάρχουν μαγαζιά με ρολόγια των 35-40.000 ευρώ. Έτσι, δίπλα-δίπλα. Χωρίς περισσότεροι να καταλαβαίνουν την αξία. Χειροποίητα. Χειροποίητα, εντάξει. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι εντελώς χειροποίητα και τίποτα δεν είναι εντελώς βιομηχανοποιημένο. Έτσι. Ναι, απλώς ναι. Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο θα το βλέπατε στα μαγαζιά της Βουκουρεστίου, ας πούμε, στην Ελλάδα και πουθενά αλλού, για να μην πω συγκεκριμένα, θα το δείτε στην Τουρκία,
στο μαγαζί το οποίο είναι στην αγορά με τα 4.000 μαγαζιά πόσα έχει, 2.000 πόσα έχει, που το βλέπεις δίπλα σε ένα άλλο το οποίο πουλάει σουτζούκ λουκούμ, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή μπαχαρικά ή ξέρω εγώ, φτηνά αναμνηστικά. Και εκεί πέρα δίπλα θα δεις και το άλλο επίσης με τα χαλιά, ας πούμε. Τα εντελώς εξωπραγματικά, ναι, δεν, ναι, έχουμε, ναι, και δεν βλέπουμε τέτοια στην Ελλάδα. Ναι. Και θα δεις τα μεταξωτά παρακάτω που δεν τα βλέπουμε αυτά στην Ελλάδα ή δεν πρόκειται να τα δούμε ποτέ μας. Και θα δεις και ορισμένα μαγαζιά με αντίκες. Εκεί πέρα που πέτυχα εγώ, είχε δίπλα-δίπλα ένα Pez Dag περσικό και μια τζαμπίγια σαουδαραβική. Για να καταλάβουν εκεί. Δηλαδή παραδοσιακά εγχειρίδια, ας το πω έτσι, της Κεντρικής Ασίας, να μην πω μόνο των Περσών και του Αφγανιστάν, ας πούμε, και της Βορείο-Βορειοανατολικής Ινδίας, Βορειοδυτικής Ινδίας, το ένα, και το άλλο κλασικό μαχαίρι κυρτό, ας πούμε, της Αραβικής Χερσονήσου, έτσι, δηλαδή Σαουδική Αραβία και τα Εμιράτα τα Αραβικά, ναι, των Αράβων. Ναι. Το Αραβικό ήταν με τουρκικό δαμασκηνό, λεπτό δηλαδή, λεπτά φυλαχάλιβα. Ναι. Το άλλο, το Pez Dag, ήταν το ωραιότερο κομμάτι δαμασκηνού χάλιβα το οποίο έχω δει στη ζωή μου. Θα συνεχίσεις, ναι, σε ακούω, θα συνεχίσεις την περιγραφή για να την ακούμε και πάω να ανοίξω και ξανακατεβαίνω. Ναι. Τα οποία και τα δύο εμφανώς ήταν των μέσων ή του τέλους του 19ου αιώνα. Το λέω εμφανώς διότι το Pez Dag πρέπει να είχε ξεκινήσει την καριέρα του σαν κομμάτι από σειρματόσκηνο. Λίγο απίθανο να βρει κανείς σειρματόσκηνο, ναυτικό σειρματόσκηνο δηλαδή, λίγο απίθανο να βρει κανείς σειρματόσκηνο πριν από το 1850 περίπου. Τα οποία είχαν και τα δύο λαβεία από ελεφαντόδοντο και όπως μου είπε με πάσα ειλικρίνεια ο έμπορος, δεν μπορούσε να ξεκινήσει με λιγότερο από 3.500 ευρώ για το καθένα. Τα οποία αν τα είχα θα τα είχα δώσει. Και θα τα είχες φέρει και θα... Ναι, και θα το έδειχνα. Και θα μας τα έδειχνες εδώ. Ναι, το οποίο κάποια στιγμή δεν ξέρω αν θα το ξαναβρω το ίδιο. Το Pez Dag δηλαδή... Τέλος πάντων. Η διαφορά του ενός από το άλλο ποια ήταν, για πες μας. Το ένα ήταν, το είπα προηγουμένως, δηλαδή, το ένα ήταν τουρκικό δαμασκηνό, ναι, λεπτό φύλλο, πολλά φύλλα, ναι, μαζί, ναι, φυλατμένα, ναι, με πολύ λεπτό κόκκο. Ναι, ναι. Το άλλο, το Pez Dag, από την μορφή που είχαν τα νερά στο χάλιβα, πρέπει να είχε ξεκινήσει την καριέρα του σαν σερματόσκηνο, το οποίο σφυριλατήθηκε. Κάτι το οποίο το συνηθίζουν σήμερα, δεν ήταν πάντα πολύ, ας πούμε. Πόσο πλατή έγινε αυτό? Δεν είναι πολύ πλατή. Το Pez Dag, ναι, είναι... έχει μια μορφολογία την οποία τη συναντάμε σε χασάπικα μαχαίρια με αυτά τα οποία κάνουν ξεκοκάλισμα. Ναι. Δηλαδή ξεκινάει, ναι, φαρδί το μαχαίρι και πολύ γρήγορα στενεύει, ναι, και γίνεται λεπτό και κάνει, ναι, μια μύτη η οποία τρυπάει. Ναι. Και βεβαίως επειδή είναι όπλο, έχει και μια νεύρωση από πάνω, ναι, κάθετη για να μην λυγίζει. Ναι. Έτσι, να είναι, ναι, άκαμπτο. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν είχε τον ωραιότερο δαμασκηνό χάλιβα τον οποίο είχα δει. Έκανε ένα μοτίβο το οποίο ήταν σαν επαλαμβανόμενα, πώς είναι το σχήμα του απείρου, το σύμβολο του απείρου, mm-hmm, οκτάρια οριζόντια δηλαδή, επαναλαμβανόμενα, μέσα σε κάτι άλλους κυματισμούς, σχετικά χοντρός κόκκος. Αυτό δείχνει το πλάσιμο του μετάλλου, του μετάλλου και υποπτεύομαι από, το στρογγυλεμένο σχήμα και την επανάληψη ότι μάλλον πρέπει να ήταν κάποιο σειρματόσκηνο, mm, ή ενδεχομένως να φτιάξει αυτός πολλές βέργες μαζί τις οποίες πρώτα τις έστριψε και μετά τις φυριλάτησε. Mm. Λοιπόν, και όταν μετά το λίανε, το στήλβωσε, τα σημεία στα οποία έστριβαν οι βέργες δώσανε αυτήν την μορφολογία. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Πιθανολογώ ότι μπορεί να ήταν και σειρματόσκηνο. Mm. Δηλαδή ήδη αν ήταν, ας πούμε, γιατί σίγουρα ήταν μετά, μετά το μέσο του 18ου αιώνος, 19ου αιώνος, έτσι. Οπότε μπορεί ωραιότατα να ήταν ένα σειρματόσκηνο αυτό. Σχετικά χοντρό σειρματόσκηνο, πρωτόγονο, το οποίο σου φυλάξει. Αλλά ήταν η ωραιότερη, δηλαδή η φίδα μας. Δηλαδή πήρε αυτό σε ένα τέτοιο πράγμα, γιατί ήταν έτσι όπως το έκανε, πρέπει να ήταν και πολύ μάγκας. Εντάξει. Ήξερε τι έπιαναν τα χέρια του. Ναι, προφανώς. Και ήξερε τι θα βγάλει. Ναι, έτσι, ναι, αυτό, ναι, είναι το ζήτημα. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς είχε έλεγχο σε αυτό το οποίο έβγαλε. Mm-hmm. Και βέβαια κατά τη διαστολή, η οποία μ' άρεσε πάρα πολύ, η λαβή ήταν από ελεφαντόδοντο, mm-hmm, το οποίο ήταν σχεδόν ανυπεξέργαστο. Mm-hmm. Δηλαδή ίσα ίσα είχε χονδρικά διαμορφωθεί σε μια λαβή, το είχε αφήσει τραχή, δεν το είχε στυλβώσει, δεν το είχε αυτώσει καθόλου. Το είχε, όπως λέει, πελεκημένο νόμιζε ότι ήταν. Λοιπόν, και το είχε στερεώσει βέβαια με περτσίνια, έτσι, μπρούτζινα περτσίνια, mm-hmm, στην λαβή. Ήταν. Εντάξει.
Αριστούργημα, δεν θέλω να το θυμάμαι, ας πούμε, για να μην στεναχωριέμαι, έτσι. Από αυτά τα πράγματα λέει τα οποία τα βρίσκεις στην Τουρκία και δεν το περιμένεις. Δηλαδή πρέπει κάποιος, εάν θέλει κάποιος να ψωνίσει δηλαδή στην Τουρκία, πρέπει να ξέρει κάποια πράγματα, να ξέρει τι είναι αυτό που θέλει και να πάει να το ψάξει. Ναι. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές ιδέες μετά. Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν, ναι. Υπάρχουν. Ναι. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι θέλεις. Να μην, ναι, πας δηλαδή να σου πουν αυτή τι να πάρεις, ναι, ή τι βλέπεις τους άλλους να παίρνουν. Να πας έχοντας μελετήσει. Και τότε είναι θησαυρός. Πιστεύω σε κάποια πράγματα είναι θησαυρός. Για να επανέλθω σε κάτι άλλο. Γιατί έλεγα προηγουμένως για το πυροβόλο το οποίο, ναι, 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 ναι. Εάν κάποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη, που υποθέτω ότι σε οποιαδήποτε οργανωμένη εκδρομή θα τον περάσουν να δει τα Θεοδοσιανά τείχη. Ναι. Έτσι, το τείχος, ναι, της Ξηράς. Ναι. Ας προσέξει κάτι. Το πάχος τους. Όχι. Ας προσέξει το μέγεθος των κομματιών του αρχικού τείχους, το οποίο λείπει και το οποίο έχει αποκατασταθεί εκ των υστέρων. Που είναι οφθαλμοφανέστατο το που το τείχος το παλιό γκρεμίστηκε και είναι αποκατάσταση σε μεταγενέστερη εποχή. Και εκεί πέρα βλέπει κάποιος ένα τριπλό τείχος, από το οποίο στα τρία τείχη, στις τρεις σειρές των τείχων, λείπουν κομμάτια πλάτους 15 έως 20 μέτρων και ύψους 5 έως 10. Αυτό ήταν μία βολή. Ας πάει κάποιος να δει τον όγκο των κομματιών των Θεοδοσιανών τείχων, τα οποία αποκαταστάθηκαν μετά την πολιορκία, και αν συνεχίσει να πιστεύει για την Κρόπορτα, ας έρθει να μου μιλήσει. Κατάλαβα τι είναι. Τα κομμάτια σαν τα τείχη. Δεν υπήρχε ανάγκη για καμία τεκρόπορτα. Δηλαδή μια βολή από αυτά τα κανόνια τρύπαγε τις τρεις σειρές του τείχους, ξύλωνε δηλαδή έναν τομέα του τείχους, πλάτους, ωφελήμου πλάτους για κάποιον που ήθελε να μπει μέσα 5 έως 10 μέτρων, άνοιγε μια δεύτερη πύλη στα τρία τείχη. Έτσι. Δηλαδή όλο το μήκος των Θεοδοσιανών τείχων και ιδίως κοντά στην πύλη του Ρωμανού και στην πύλη, πώς τη λένε την άλλη, να ξεχνάω αυτή τη στιγμή, τη Χρυσή Πύλη. Και στη Χρυσή Πύλη λείπουν κομμάτια τεράστια από τα τείχη, τα οποία αποκατέστησαν οι Τούρκοι μετά την πολιορκία, όταν τα επισκευάσαν για να αποκαταστήσουν την εγχειρηματική δυνατότητα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ας προσέξει κάποιος τα κομμάτια, όποιος πάει να δει την Κωνσταντινούπολη και δει τα τείχη, ας προσέξει το μέγεθος των κομματιών που έχουν αποκατασταθεί, και παραλαμβάνω, αν θέλει μετά, αν έχει κουράγιο, ας συνεχίσει να πιστεύει για κεκρόπορτα. Έπρεπε δηλαδή να μας τη δώσουν ως μια κεκρόπορτα για να μπορέσουν να μας επικαλύψουν το χάπι του μύθου. Έπρεπε να δοθεί μια συναισθηματική δικαιολογία στην ορθολογική πραγματικότητα ότι τελικώς η επιστήμη ή η τεχνολογία τα καταπίνει όλα. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και ότι το μεγαλείο του Μωάμεθ, ο οποίος ήταν πολύ μεγαλύτερος άνθρωπος από όσο η συνείδηση, ας πούμε, η ελληνική έχει επιτρέψει να διαστασιολογηθεί, ήταν ακριβώς ότι κατάλαβε ότι αν ήθελε να καταλάβει την πόλη, έπρεπε να κάνει ένα τεχνολογικό άλμα. Και πλήρωσε όσο για να μπορέσει να το κάνει αυτόν τον άνθρωπο που ήταν στη θέση να το προσφέρει. Κάτι το οποίο ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, μα μαρμαρωμένος βασιλιάς, μα αμαρμάρωτος, μα από το Μιστρά, μα ο τελευταίος αυτοκράτορας, μα δεν ξέρω που είναι κρυμμένος στα υπόγεια της Αγίας Σοφίας, τον έδιωξε αυτόν τον άνθρωπο. Με γιατί, το τεχνολογικό έργο. Ναι, γιατί, ίσως γιατί δεν μπορούσε να τον πληρώσει, αλλά το πιο πιθανό είναι γιατί δεν μπορούσε να δει ότι η εποχή του τελείωνε. Μπορεί. Έτσι. Ναι, πολύ ωραία. Δηλαδή, ουσιαστικά, μια άλλη διάσταση, μια σοπλή, ουσιαστικά, την οποία μας καλείς να την προσεγγίσουμε κιόλας για να την καταλάβουμε και καλύτερα. Και δηλαδή, είναι πολύ ωραίο αυτό. Όποιος δει τα Θεοδοσιανά τείχη, μπορεί να καταλάβει ότι ο παλιός κόσμος τελείωσε εκεί. Δηλαδή ότι ουσιαστικά ο Μωάμεθ άνοιξε την πόρτα στο καινούριο κόσμο. Έτσι, και με τρόπο ο οποίος δεν μπορούσε να γίνει, πώς να το πω, περισσότερο ορατός. Ναι.
Έτσι σιγά σιγά φτάσαμε και στην σημερινή εκπομπή να τελειώνει. Η ώρα είναι 8 και 5. Θα συνεχίσουν το πρόγραμμά μας η επόμενη παραγωγή με τα νέα της τέχνης. Και εμείς σας ευχόμαστε, μια και είμαστε παραμονές της 25ης Μαρτίου Εθνικής Εορτής. Ναι. Χρόνια πολλά, να τα καταφέρουμε καλύτερα, να οδεύουμε όλο και καλύτερα και πιο ισχυρά και πιο μονιασμένοι να καλύψουμε και τα 200 χρόνια της ελευθερίας μας του 2021. Ναι, ελπίζω να τα προλάβω. Ναι. Πρόλαβα τα 150 σαν αφητής. Δηλαδή να μην με προδώσει το υλικό μου, η υλική μου υπόσταση και να προλάβω τα 200. Το ευχόμαστε σε όλους μας. Ναι. Και να είμαστε καλά και θα τα πούμε την ερχόμενη Τρίτη με ένα καινούριο θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ήσουν μαζί μου. Πολύ σε χάρηκα. Ελπίζω να μας χαρήκανε το ίδιο και όσοι μας ακούσανε. Και θα αναμένουμε σε μια καινούργια συνάντηση. Καλό σας βράδυ. Καληνύχτα. Έκλεισε.